Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον τροπικό των απαγωγών βρεφών από τσιγκάνους. Ρωμά, τώρα έχουμε γίνει ευγενικός λαός, αποκαλούμε Ρωμά τους τσιγκάνους. Καλώς ήρθατε σε αυτό τον τροπικό της παράνοιας, όπου οι πάντες, ειδικοί και μη, ασχολούνται με την περίπτωση της μικρής Μαρίας. Καλώς ήρθατε σε αυτή την τρέλα των μέσων αποβλάκωσης, τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βουτάνε ένα θέμα όταν δεν έχουν θέμα και να το κάνουν θέμα ακόμα και όταν δεν είναι. Ή μπορεί να μην είναι, ή ακόμα και αν είναι, το εξευτελίζουν τόσο που πάβει να είναι. Από το πρωί έχω τρελαθεί να βλέπω αυτούς τους ειδικούς στην τηλεόραση να μιλάνε για θέματα τα οποία τα έχουμε πιάσει πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα θα δείτε γιατί το λέω αυτό, γιατί σκρίπτα μάνετ. Είναι όλα γραμμένα εδώ πέρα. Να ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν γνωρίζουν, να προσβάλλουν την νοημοσύνη του κόσμου λέγοντας απίστευτες ανοησίες, βλακίες, ατελείωτες, ακατανόητα πράγματα. Βεβαίως οι πολιτικοί να μην χάνουν ευκαιρία να εμφανίζονται στο γυαλί προκειμένου να μιλήσουν ως οι δήμονες για αυτό την απίστευτη περιπέτεια της μικρής Μαρίας, την οποία έχουν βουτήξει όλα τα μέσα στον πλανήτη. Και πλέον η Ελλάδα είναι σαν να πρόκειται για χώρα τσιγκάνων που κλέβουν παιδιά. Λες και η Πορτογαλία δεν έχει τσιγκάνους, η Ιταλία δεν έχει τσιγκάνους, η Γαλλία δεν έχει τσιγκάνους. Οι άλλες χώρες δεν έχουν τσιγκάνους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μόνο για τσιγκάνους, με τσιγκάνους που κλέβουν τα παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Και εγώ σας θέτω ερωτήματα για την νοημοσύνη σας, τα οποία θα κληθούμε να απαντήσουμε. Και είναι πολύ συγκεκριμένα. Αν η μικρή Μαρία ήταν μελαχρινή και δεν ήταν ξανθή, κατά ξανθή με γαλανά μάτια θα φώναζαν όλοι αυτοί, θα ενδιαφέρονταν? Μπα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν τη Μαρία την είχαν υιοθετήσει έστω και μη σύνομες διαδικασίες, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτή την έρημη χώρα, γονείς που ανήκουν στη λευκή φυλή και όχι στην φυλή των τσιγκάνων, θα γινόταν καμία φασαρία? Εκατοντάδες τέτοιες υιοθεσίες έχουν γίνει, που ισοδυναμούν σχεδόν με αρπαγή βρέφους. Αλλά δεν έχει υποθεί κουβέντα για αυτά τα πράγματα. Ο βλάκας που βλέπετε μπροστά σας στην τηλεόραση έκανε τη μεγάλη έρευνα για τις υιοθεσίες από τα θεσμικά κέντρα. Του επετέθη τότε το παραδικαστικό, ο τότε υπουργός με το παραδικαστικό του σφουγγοκολάριου του δικαστές. Τον έσυραν στα δικαστήρια την ώρα που ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Βαγγέλης Βενιζέλος έβγαινε στη Βουλή και έκανε δήλωση ότι ευχαριστούμε τον Ευθύμιο Τριανταφυλόπουλο, εμένα, γιατί με την έρευνά του βοήθησε να αλλάξει ο νόμος για τις υιοθεσίες. 6 μήνες μετά ερχόταν ένα χαρτί από το Κέντρο Βρεφών Μητέρα, το οποίο βεβαίως έμελε να είναι και η περιπέτεια της ζωής μου. Βγήκε μια απόφαση από μια αγωγή 60.000, πόσο ήταν, δραχμών. Την ιστορία την πήρε το άλλο τσιγκανοχώρι εκεί πέρα του Αλαφούζου. Άλλαξε διεύθυνση ο Sky. Τον έλεγαν αλλιώς τότε, Αλφα Sky και Σούπα Μούπες. Κρύφτηκε το πρόστιμο, μου το κρύψαν. Και μετά από 20 χρόνια μου έρχεται ένα χαρτί ότι χρωστάω 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κάτι κυρίες του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Όχι μόνο είχαν αποθρασινθεί εντελώς, αλλά ήρθαν να κάνουν και να βγάλουν στον πληστηριασμό το σπίτι μου. Πλήρωσα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Την τσέπη μου. Δεν το ξέρετε, τώρα το μαθαίνετε. Και όταν μεταβίβασα αυτό το σπίτι στα παιδιά μου και συνέχισα να πληρώνω, όταν σταμάτησα να έχω δουλειά και δεν είχα τη δυνατότητα να τους δίνω άλλα, επέστρεψαν οι κυρίες αυτές δια της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η κατάντια της συγκεκριμένης χώρας. Και συνεχίζω τις ερωτήσεις. Ρε παιδιά, εάν κάποιος είχε χάσει αυτό το κοριτσάκι, δεν θα εμφανιζόταν με τόση δημοσιότητα που πήρε? Δηλαδή ούτε ο Μπιν Λάντεν, που είναι το θέμα μας τώρα, που είναι πολύ σπουδαίο θέμα, αν έχετε ανοίξει το Zoogla.gr, είναι στην πρώτη σελίδα μόνο στη Zoogla. Δεν θα το δείτε σε καμιά άλλη εφημερίδα. Και όπως λέει ο Υφυπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της κυβέρνησης Ρίγκαν, ο Πολ Ρόμπερτς, αυτό το θέμα δεν θα το δείτε ποτέ στις τηλεοράσεις. Ούτε στο CBS, ούτε στο CNN,
ούτε στον Αλφα, ούτε στο Sky, ούτε στο Μέγκα, ούτε στον Αντένα. Δεν θα το δείτε ποτέ, λέει. Προσέξτε τα λέει, αυτά δεν τα λέει ένας Πακιστανός. Ούτε τα λέει ο υποφαινόμενος. Τα λέει ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυβέρνηση Ρίγκαν. Και βγάζει ένα φοβερό βίντεο, το οποίο θα το δείτε σε λίγο, του γείτονα του Μπιν Λάντεν, όπου αποκαλύπτει πως ο Μπιν Λάντεν πέθανε, είχε πεθάνει 5 χρόνια νωρίτερα. Και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή η επιχείρηση Τζερόνιμο που έγινε κινηματογραφική ταινία που προβλήθηκε από όλα τα μέσα αποβλάκωσης, ήταν μόνο και μόνο για να περάσει μια άθλια προπαγάνδα. Εγώ πάντα έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπορεί ένας υπουργός των ΗΠΑ να έχει τρελαθεί. Για να λέει τρέλες. Μπορεί όμως και οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν φτάσει στο φεγγάρι, να πουλάνε τόσο πολύ τρέλα που να σε κάνουν να αισθάνεσαι ούφο, αριανός. Είναι όμως θεματάρα. Εγώ πρέπει λοιπόν τώρα να αφήσω τη θεματάρα, με την οποία θέλω να ασχοληθώ γιατί η ζούγκλα το έβγαλε πρώτη, και να τρέχω πίσω από τους τσιγκάνους, γιατί είναι το θέμα της μόδας των ημερών και των τελευταίων ωρών. Θα το κάνω. Δεν θα τους χαλάω στο χατήρι, αλλά θα το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο που ούτε το βάζει ο νους τους. Ούτε που μπορούν να φανταστούν τι εκπλήξεις τους επιφυλάσσουμε. Και συνεχίζω. Άντε και δεν βρέθηκαν ακόμη γονείς με τόση δημοσιότητα σε όλο τον πλανήτη. Και ο έρημος ο Τσιγκάνος, ο οποίος δεν είναι και η καλύτερη περίπτωση, έχει και πυρικό μητρό από πίσω του, για διάφορες βρωμοδουλίτσες που κάνουν οι Τσιγκάνοι για να επιβιώσουν. Διότι, εντάξει, πουλάνε καρέκλες, τους παίρνεις καρέκλες. Πουλάνε κρεμμύδια, τους παίρνεις τα κρεμμύδια. Πουλάνε πατάτες, τους παίρνεις πατάτες. Αρχίζουν τα χασίσια, τους πιάνεις για τα χασίσια. Πάνε πιο πάνω στις ηρωίνες, τους πιάνεις για τις ηρωίνες, τους χώνεις μέσα, έρχονται, παίρνουν το παιδί σου από το σπίτι, να το πουλήσουν και τελειώνει. Σε λίγο τα παιδιά μας θα είναι όμοιροι, όχι μόνο Τσιγκάνων, αλλά των απανταχού Ελλήνων που υποφέρουν στις διάφορες υποβαθμισμένες γειτονιές του τόπου και θα σου λένε, θέλεις την κόρη σου ή τον κανακάρι σου, δώσε 100.000 ευρώ. Αυτά θα συμβαίνουν σε λίγο. Πώς θα το κάνουμε. Λες και δεν γνώριζαν ότι υπάρχει κύκλωμα. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, κουβέντα δεν έχουν ακούσει ότι υπάρχουν κυκλώματα τέτοια από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα με όλες τις ενδιάμεσες μεσογειακές χώρες, διακίνησης βρεφών που έχουν απαχθεί για τους γνωστούς λόγους, όχι μόνο για υιοθεσίες, αλλά και για τη μεταμόσχευση οργάνων, που δεν θέλω να τη λέω τη λέξη γιατί είναι ιερή, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Μόνο που τώρα, εν ώψη της ανάληψης Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να επιδείξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Ότι κυνηγάμε τους φασίστες, κυνηγάμε τους Τσιγκάνους, κατορθώνουμε τα πάντα, είμαστε οι Σπάιντερ, οι Σούπερμαν και σε λίγο θα μολύσουμε για πύραυλο και θα φτάσουμε στο φεγγάρι. Θέλετε να αισθάνεστε τόσο βλάκες? Θέλετε να αισθανόμαστε τόσο ηλίθιοι? Θέλετε αυτή η προπαγάνδα να συνεχίζεται έτσι κάθε φορά που οποιοδήποτε θέλει να παίξει ένα παιχνίδι βάζει 2 εγκάθετους στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στα site και πετάει την είδηση έτσι και αρχίζουν και τρέχουν όλοι από πίσω και τρέχουν και οι έρημοι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Φυσικό είναι. Και εμείς αν χάναμε το παιδί μας και ακούγαμε ότι βρέθηκε ένα παιδάκι σε καταβλισμό Τσιγκάνων Ξανθό και ήμασταν Ολλανδοί, θα τρέχαμε να δούμε αν είναι το δικό μας το παιδί. Αλλά έχουμε τρελάνει τους ξένους, τρελάναμε και εμάς τους ίδιους. Και τρελαθήκαμε εντελώς, διότι την προηγούμενη φορά που υπήρχε θέμα για την πτώχευση της χώρας και έλεγε ο Προβόπουλος, ο Παπανδρέου και Καραμαλή, κοιτάξτε, πτωχεύουμε, εκείνοι άνοιγαν το θέμα του βατοπεδίου και φώναζαν λεφτά υπάρχουν. Τώρα που είμαστε προκατάρρευσης οικονομικής, αντί να σοβαρευτούμε, ανακαλύπτουμε άλλα θέματα, τα οποία είναι θέματα. Με τα οποία θέματα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πολύ νωρίτερα οι κύριοι αυτοί. Αλλά δεν ασχολήθηκαν, λες και τα αφήνουν ρεζέρβα για την ώρα την κρίσιμη. Την ώρα που πρέπει. Για όλα αυτά τα ωραία και τα καλά θα μιλήσουμε την κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου, μέλος πολιτικής γραμματείας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Τσιγκάνων. Ρωμά τώρα, μάθαμε και το Ρωμά. Πολύ σωστά.
Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στον οποίο έχω πολλά κρατούμενα για τη συμπεριφορά των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ για την υπόθεση Μητρόπουλου, η οποία αμετάκλητα έχει κριθεί στον Άριο Πάγο για την αδικοπραξία της απάτης και της υπεξαίρεσης. Απαντήσω μετά. Και όχι τελεσίδικα, μούγκα στο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό. Είχαμε και δικαστήρια εδώ πέρα. Και επίτιμη, εφετών πρόεδρο, η οποία μας τρέλανε την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρετε, λέει, και η δικαιοσύνη, εντάξει, βγάζει μια απόφαση, αλλά τι λέτε, κυρία μου. Ποια απόφαση βγάζει, τα έλεγε δικαστήρια εδώ μέσα αυτά, η κυρία Βριώνη. Και λέω, τι λέει η γυναίκα αυτή. Για μετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, κάθεται και λέει τέτοιες ιστορίες και ακυρώνει την κάθε έννοια δικαιοσύνης μια δικαστής. Κι όμως, φαίνεται ότι είναι γραφτό εδώ μέσα να συμβαίνουν τα πιο περίεργα πράγματα. Απαντήσω κάποιες. Βέβαια θα απαντήσω. Εσείς εδώ κάθε μέρα απαντάτε για 800 πράγματα. Εμένα το email μου κλείνει από εσάς. Ό,τι ώρα και να ανοίξω τώρα. Μιχαλογιαννάκης. Γι' αυτό και χθες του Αγίου Γερασίμου μου είπε χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα σου το πω, είναι ανέκδοτο, αλλά είναι αλήθεια. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ξέρει ότι είμαι Ευθύμιος. Στέλνουν λοιπόν, άλλοι στέλνουν, κάποιοι θα στείλουν και κανένα στεφάνι. Τώρα στέλνουν καμιά κάρτα, στέλνουν κανένα τέτοιο, κανένα λουλούδι. Ρε, εσείς του λέω, μόνο ο Σαμαράς το έχει πετύχει και ξέρει πότε είναι το Αγίου Ευθυμίου ότι γιορτάζει τότε. Όλοι σας κάνετε λάθος. Όλοι. Αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Λοιπόν, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μιχαλογιαννάκης. Του γράφω λοιπόν Ευθύμιος, ευχαριστώ ούτως ή άλλως για τις ευχές. Είναι έτσι, δεν είναι? Αλλά μετά του λέω, εκτός από τις ευχές, να σε περιλάβω τώρα κιόλας για αυτή τη μούγκα στη Στρούγκα που κάνετε για τον κύριο Μητρόπουλο. Ε? Και μου λέει, τώρα θα σου απαντήσω, θα ακούσουμε τι θα απαντήσει. Η Έλληνα Κουντουρά, βουλευτής Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, είχαμε καιρό να την δούμε και να την ακούσουμε. Ο Γιώργος Τσούκαλης επίσης. Χρόνια και ζαμάνια εδώ. Μιλήσει για το τράφικινγκ χρόνια τώρα, αλλά κανείς δεν μας ακούει. Τώρα θα σας δείξω. Ήσασταν όλοι νεότεροι 20 χρόνια τώρα. Και εγώ επίσης. Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής. Η Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, Θεσσαλονικιά, φίλη, γνωστή. Λία Χακιάμη, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ο κύριος Γιώργος Μπαρτζόκης, δικηγόρος. Κατέθεσε ως μάρτυρας, συγγνώμη, τον περασμένο Σάββατο, ισχυριζόμενος ότι είχε δει την εξάχρονη Μαρία στα δικαστήρια της Λάρισας. Μάλιστα. Και όχι μόνον, είχε και έναν διάλογο με τον Χρήστο Σαλίου, τον υποτιθέμενο πατέρα ή τον εντός εισαγωγικών πατέρα του παιδιού. Εγώ θέλω να είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτά. Σωτήρης Παπαχριστοφόρου, μευτήρας, πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Το 1992 είχε δει στο νοσοκομείο της Λάρισας ένα μικρό αγόρι που του ανέφερε μερικές λέξεις στα αγγλικά και του είπε ότι το έλεγαν Μπεν. Ο κύριος Παπαχριστοφόρου ανέφερε τον περιστατικό στην τοπική αστυνομία, ωστόσο η αστυνομία, όπως πάντα, αδιαφόρησε. Έτσι είναι. Έτσι. Θα μπορούσε να έχει βρεθεί ο μικρός Μπεν. Γιατί και εγώ αυτή την πληροφορία είχα. Μπορεί. Για συγκεκριμένη οικογένεια. Που τον είχε μεταφέρει από τη Λάρισα λίγο πιο βόρεια. Και τώρα με διαβεβαιώνουν κάποιοι φίλοι μου ότι υπάρχει ένα άτομο που μοιάζει. Που είναι στην ηλικία που πρέπει να είναι ο Μπεν. Και εγώ είδα τώρα ένα άτομο. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μοιάζει. Και σε αυτή την πληροφορία βασίστηκε η πρόσφατη έρευνα της οικογένειας, του μικρού Μπεν, τότε μικρού, και των Βρετανών δημοσιογράφων, και θα πούμε και γι' αυτό πάρα πολλά. Πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα μήπως? Ή όχι ακόμα? Κύριε Τρανταφυλόπουλε, ξέρω, θα μου ζητήσετε να κάνω το διάλειμμα στην πιο κρίσιμη στιγμή της εκπομπής. Μπορώ να πω για το θέμα που είπατε πριν για μένα. Δεν το έχω δει το παιδί μόνο εγώ, αλλά κυκλοφορούσε στα δικαστήρια της Λάρισας μαζί με τα άλλα παιδιά Ρωμά. Ήτανε περίπου Απρίλιο με Μάρτιο. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες. Το ότι υπάρχει δικιά μου μαρτυρία εκατεθειμένη στην ασφάλεια είναι για να ανοίξει το δρόμο, πιστεύω, γιατί αυτή η υπόθεση δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται, κατ' εμένα. Διότι όταν βλέπεις ανοιχτά στη δημόσια κοινωνία της Λάρισας να παρουσιάζεται ένα ξανθό παιδί, φυσικά και ρωτήσαμε να μάθουμε τι είναι αυτό το παιδί. Α, και πέμπτη παρατήρηση. Βρε αθεόφοβη, βρε αμόρφωτη, βρε ακοινώνητη. Δεν έχετε δει ολόξανθα τσιγκανάκια με πράσινα και γαλανά μάτια? Αθεόφοβη. Κάνουν όλοι σαν τρελοί. Έχουν ξανθό παιδί οι τσιγκάνοι. Ψέχνουν μια βόλτα στην Κάτω Αχαγιά τότε, να δούνε που οι περισσότεροι στην Κάτω Αχαγιά τα τσιγκανόπουλα
Είναι κατάξανθα. Έτσι. Έχω και φωτογραφίες και με γαλανά μάτια. Έχω πρόσφατα, βάφτισα και ένα. Και σήμερα κάποιοι τσιγκάνοι έδειχναν, βέβαια, εντάξει, με την νοοτροπία που έχουν οι τσιγκάνοι, ένα στο βούτυξε το παιδί σαν αρνί και το έδειχνε στην κάμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κυρία Χαϊλοπούλου, εσείς ξέρετε πόσο. Έτσι, ότι έχουμε δώσει μάχες εδώ πέρα για αυτή τον ρατσισμό. Από την άλλη πλευρά όμως, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι που υποφέρουν κοντά σε καταβλισμούς γιατί δεν έχουν την κυρία Χαϊλοπούλου γειτόνισσα. Έτσι. Είναι γεγονός. Ούτε έχουν κάποιους αργοντόγευτους που λέμε εμείς γείτονες που είναι υπέροχοι. Έχουν κάτι περίεργο στους τσιγκάνους. Οι οποίοι έχουν γίνει περίεργοι όπως έχει γίνει περίεργο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και το καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα και αυτά τα περιστατικά. Ποια είναι η ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτό δεν έλεγα νωρίτερα. Σε λίγο θα σας βουτάνε τα παιδιά και θα πηγαίνετε στον καταβλισμό και θα λέτε, θα σας λένε 100.000. Και δεν τα βουτάνε μόνο τσιγκάνοι. Έτσι, οι απαγωγές κάνουν κι άλλοι, όπως ξέρετε. Ένσταση. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι άνθρωποι μεροκαματιάριδες, είναι άνθρωποι οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά για να βγάλουν εντύμως το ψωμί τους. Εγώ το είπα υποστηρικτικά, δεν το είπα αρνητικά. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα κενό. Στο νομικό πλαίσιο. Μετά θα τα πούμε αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε έχουμε πολλά κενά. Μην ανησυχείτε. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά θα δούμε την άλλη όψη του φεγγαριού. Όχι αυτή την οποία παρουσίαζαν σήμερα στα δελτία ειδήσεων. Διότι αυτό το πατσαβούριασμα που γίνεται, αυτή η χειδαιότητα, αυτή η αμορφωσιά που υπάρχει, αυτό το έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τα δελτία, αυτή η προχειρότητα που υπάρχει είναι τόσο κουραστική. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ, τι να σας πω. Όλη την ημέρα άκουγα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τόνα, τ' άλλο, το κεφάλι μου είχε γίνει κουδούνι και έβλεπα μπροστά μου τσιγκάνους να παίρνουν και εμένα μαζί, όχι τα παιδιά. Είναι δυνατόν να δημιουργείς μια τέτοια εικόνα στη χώρα σου. Είναι δυνατόν. Ξαφνικά τρέχουν όλοι. Πού είστε, βρε απίστευτοι φαρισαίοι για τα παιδάκια στο ίδρυμα, στο ΠΕΝ, αυτό το ορφανοτροφείο, αυτό το νηπιοτροφείο που κλείνει. Μετά από 101 χρόνια λειτουργίας και το βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα και φώναζε το παιδάκι στη μάνα του «Μαμά, πάρε με σπίτι και δεν θα ξαναπεινάσω». Απίστευτοι άθλιοι τύποι, πού είσαστε. Γιατί δεν εμφανιστήκατε να βοηθήσετε αυτό το ίδρυμα και αυτά τα παιδιά. 28 παιδάκια εκεί μέσα δεν έχουν οικογένεια να τα κρατήσει στο σπίτι. Έχουν γονείς, αλλά δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Και τι έχουν, ανάγκη από αγάπη, στοργή, από τρυφερότητα και από 10 υπαλλήλους να τα προσέχουν. Και έχουν να πληρωθούν 12 μήνες οι άνθρωποι. Πού είσαστε, Φαρισαίοι, πού είσαστε, βρε απατεώνες του πολιτικού κόσμου και της ενημέρωσης, όταν 15 χρόνια και 20 και 30 μετά οι σεισμόπλοι κτημένουν μέσα στα κοντέινερ και πήγε, ετοιμάστε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ, πριν πάμε στην υπόθεση Μπιν Λάντεν. Ρε οι Έλληνες, είτε τσιγκάνοι είναι, είτε δεν είναι τσιγκάνοι, ζουν χειρότερα από τον τελευταίο τσιγκάνο στην τελευταία φτωχογειτονιά της Βραζιλίας. Είναι δυνατόν, βρε απίστευτοι τύποι, να λέτε τέτοια πράγματα όταν αφήνετε τον ελληνικό λαό μέσα στα κοντέινερ μετά από τόσα χρόνια, εννιαμελής οικογένεια, ζει μέσα στα κοντέινερ, στους καταβλισμούς της Νίκαιας, εγκαταλελειμμένοι από Θεό και από ανθρώπους. Και το ένα τους το παιδί έχει γίνει Ολυμπιονίκης. Το Πόλο. Ακριβώς, το Πόλο. Δείτε το. Κυρία Χαρά, είμαστε εδώ στο σπίτι σας. Το σπίτι σας για τα περασμένα 14 χρόνια. Από το σεισμό του 99. Εδώ όταν μπήκα στο καταβλισμό είχα 8 παιδιά. Το 2001 έκανα και το ένατό μου το παιδί. Η Μαρία. Η Μαρία μου. Εδώ αυτή τη στιγμή ζω με τα 6 μου παιδιά και 2 εμείς 8. Έχω 2 λιώμενα, τα οποία μου τα παρήχαν από την πρώτη μέρα που μπήκα, λόγω των παιδιών. Mm-hmm. Δεν το λέω λιώμενα, το λέω σπίτι, γιατί εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά, εδώ πάνε σχολείο, εδώ σπουδάζω τα παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα σιδερένιο κουτί. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας? 23 τετραγωνικά το ένα, λιώμενα, και 23 το άλλο. 46 τετραγωνικά. Ναι.
Εσείς 8 άτομα με πόσα χρήματα ζείτε το μήνα? Εγώ με 900 ευρώ που παίρνω από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και πληρώνω το ΤΕΒΕ. Πόσα μένουν δηλαδή? Τίποτα. Εγώ μόνο δουλεύω. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, ειδικά και σε μικρή ηλικία, ότι θα είχαν διάφορες απορίες και θα σας ρωτάγανε «Μαμά, γιατί μένουμε εδώ, γιατί δεν μένουμε σε κανονικό σπίτι?» Ήταν μικρά τα παιδιά, έζησαν το σεισμό. Η Ευαγγελία μου, η οποία πάει η σχολή εμποροπλοιάρχων δεύτερο ετής, πέρασε δεύτερη. Κάποια στιγμή μου λέει «Μαμά, εγώ θα ταξιδέψω και θα φύγουμε από εδώ». Δεν αντέχουν άλλο τα παιδιά. Ντρέπονται. Δεν λένε ότι μένουμε εδώ. Τους έδωσα να εμπεδώσουν κάποια πράγματα, τα οποία τα πήρανε από τον Ανδριανό μου. Όταν πήγαινε έκτη δημοτικού, ήθελε να κάνουμε τα γενέθλιά του. Έκλαιγε και μου λέει «Μαμά, εγώ δεν θέλω να τα κάνω εδώ. Αγάπη μου, λέω, δεν έχω κάπου αλλού, λέω, να σε πάω». Και πάω στη διευθύντρια. Και της λέω «Κυρία Ντίνα, με αυτό και αυτό και αυτό και αυτό». Μου λέει «Μη στενοχωριέσαι», μου λέει η Χαρά. «Θα έρθω κι εγώ». Και ήρθε όλη η τάξη, ήρθε μέχρι διευθύντρια του δημοτικού σχολείου. Κλαίγανε πολλές φορές τα παιδιά. Πάρα πολλές και συνεχίζει. Όταν πρωτοπήγαν τα παιδιά εδώ στο σχολείο, το 2000, ήταν παιδιά δευτέρου κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Είναι όνειρο ένα κανονικό σπίτι? Ναι, ναι. Μου λέει ο Ανδριανός, «Μαμά», μου λέει, «μη στενοχωριέσαι, τώρα», μου λέει, «που θα πάω εγώ», μου λέει, «στην μπάλα, θα σου πάρω σπίτι και θα σε έχω», μου λέει, «με κουνησή καρέκλα», του λέω, «αγόρι μου, εσύ να κοιτάξεις το μέλλον σου και θα μου πάρεις κουνιστή καρέκλα», μου λέει, «θα σου πάρω και σέναν και τον μπαμπά». Άνεμο δαρμένη βρέχει, άνθρωποι μοναχοί. Αυτά από τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων. Ρεπορτάζ της Κιν Κίλιαν, για να μην κλέβουμε και τις εκπομπές της συζύγου. Κάθε Σαββατοκύριακο στο Έξτρα, 10 με 12 το μεσημέρι, το πρωί. Αυτά λοιπόν. Να πεταχτούμε μέχρι την Νίκαια, στον καταβλισμό των Φαρσάλων, εκεί που ζούσε η Μαρία με τους υποτιθέμενους γονείς της. Εντός εισαγωγικών δεν μ' αρέσει, με τους γονείς αυτούς, ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, αυτό το παιδί έμαθε γονείς, είναι ο Σωτήρης Κουλούδης εκεί. Να δούμε λίγο την εικόνα, γιατί θα επανέλθουμε εκεί και θα πάμε στα Φάρσαλα. Έχουμε το Σωτήρη Σκουλούδη από τα Φάρσαλα. Να τον δούμε και στις οθόνες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Σωτήρη, θα περιμένετε. Και λίγο βλέπω ότι είναι μαζεμένος κόσμος. Είστε στον καταβλισμό. Αν ανοίξει κάμερα, θα θέλαμε να ανοίξει κάμερα, να φύγει από εσένα και να έχουμε περισσότερο, δηλαδή και εσύ μέσα, αλλά να έχουμε εικόνα γύρω-γύρω από τον κόσμο που είναι εκεί. Σε λίγα λεπτά από τώρα επιστρέφουμε, Σωτήρη. Θα ανοίξει εδώ η κάμερα, Μάκη. Ναι, θα ανοίξει, το φαντάζομαι. Και λίγη υπομονή για να έχουμε έτσι μια εικόνα από τον καταβλισμό. Εκεί ήταν και το σπίτι της Μαρίας. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κόσμο του καταβλισμού, γιατί μόνο τους συνεργάτες τους δικούς μου άφησαν να μπουν στον καταβλισμό και να μιλήσουν, που σημαίνει ότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να κάνεις καμία ιδιαίτερη πράξη, δεν χρειάζεται να κάνεις κόλπα, δεν χρειάζεται να κάνεις πονηριές, αρκεί να τους δείξεις ότι δεν μπαίνεις εκεί μέσα ως εγκάθετος για να κάνεις ζημιά. Σε λίγο θα είμαστε κοντά, Σωτήρη. Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, γιατί αυτό το θέμα δεν θα το δείτε πουθενά. Είναι απίστευτο λοιπόν. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr να δείτε. Μαϊμού, λοιπόν, εκτέλεση του Bin Laden. Είναι μια απίστευτη ιστορία, όπως την αποκαλύπτει. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο και αυτή είναι η είδηση. Αυτό είναι το απίστευτο συμβάν, όπου ο πρώην υπουργός οικονομικών, βοηθός υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυβέρνηση Ρίγκαν, ο κύριος Πολ Κρέιγ Ρόμπερτς, αποκαλύπτει ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα φιάσκο που στήθηκε όταν ο Μπιν Λάντεν, ενώ ο Μπιν Λάντεν είχε πεθάνει 5 χρόνια νωρίτερα από φυσικό θάνατο. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Πολ Κρέιγ Ρόμπερτς,
Ήταν εκτός από βοηθός Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρχισυντάκτης και διευθυντής του Wall Street Journal. Δηλαδή ήταν σε μια εφημερίδα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αρθρογράφος στα περιοδικά Business Week και Scripps Howard's News Service, το Creator Syndicate και στο Information Clearing House. Ο Κώστας Μπετινάκης έφερε αυτό το θέμα στη δημοσιότητα, ο αγαπημένος μου Κώστας Μπετινάκης που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα δείτε σε λίγο και τη συνέντευξη, την απίστευτη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση και έπαιξε τελευταία στο Δελτίο Ειδήσεων σε πακιστανικό δίκτυο το αυτόπτη μάρτυρα του Μοχάμαντ Μπασχίρ, όπου αυτά τα πράγματα φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε σε ένα Πακιστάν το οποίο είναι πλέον υπό την κατοχή των Αμερικανών, τόσο πολλή δημοκρατία έχουν εκεί όπου πετάνε καθημερινά, όπως γράφει και ο Κώστας, τα πολεμικά αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και τα τηλεκατευθυνόμενα για να χτυπάνε διάφορους στόχους. Έπαιξε ευτυχώς τελευταία είδηση. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν, ο γείτονας του Μπιν Λάντεν, σε αυτή την περιοχή. Θα πάω σε μια κάμερα τώρα στο Google Earth εδώ πέρα για να δείτε πού ακριβώς είναι, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και θα μου πείτε σε ποια κάμερα βοηθάει εδώ για να το απολαύσετε κιόλας. Δείτε, εδώ ήταν το κρυσφύγιο το λοιπόν, μικραίνω την εικόνα για να δείτε ότι εδώ λοιπόν στο Πακιστάν, έτσι μια γεύση από το χάρτη για να πάρουμε με χαμπάρι που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, Ισλαμαμπάντ εδώ πέρα, πάνω από το Ισλαμαμπάντ, εδώ ήταν το κρυσφύγιο το πάνω στα βουνά σε υψόμετρο 1300 μέτρων παρακαλώ. Εδώ ακριβώς, σε αυτό το Αμποταμπάντ, ήταν το κρυσφύγιο του Μπιν Λάντεν. Εδώ ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχει το ακριβές σημείο που μπορεί να μας οδηγήσει εδώ πέρα ο χάρτης. Είναι ακριβώς που είναι το σπίτι του και φαίνεται... θα το δείτε εδώ πέρα στην εικόνα που πλησιάζει, όπου είναι το σπίτι του Μπιν Λάντεν, όπου φυσικά ο άνθρωπος δεν ήταν εκεί γιατί είχε πεθάνει νωρίτερα. Και εδώ δίπλα σε αυτό το σπίτι, αν δείτε, υπάρχουν και φωτογραφίες, αν τις ανοίξω, θα δείτε εδώ, είναι και στα Ιταλικά, το έχουν βάλει κάποιοι Ιταλοί δημοσιογράφοι. Αυτό είναι το σπιτάκι αυτό που βλέπετε, να πλησιάσει η κάμερα αν θέλετε. Ήταν το σπίτι του Μπιν Λάντεν. Και θα δείτε δίπλα τι λέει ο γείτονάς του και τι τράβηξε ο γείτονάς του. Τι έπαθε όταν είδε το ελικόπτερο πάνω από το σπίτι του. Θα το απολαύσετε τώρα σε μια υπέροχη συνέντευξη. Πάμε στον Κώστα Μπετινάκη. Κώστα, νομίζω ότι ήμουν κατατοπιστικός, έτσι. Νομίζω ότι τα έχεις πει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό το σπίτι δεν υπάρχει πια γιατί φροντίσαν και το έχουν κατεδαφίσει. Βλέπουμε, επειδή και το Google φροντίζει, βλέπουμε παρελθόντων ετών φωτογραφία. Και όλα αυτά έχουν συμβεί γιατί, όπως θα αποκαλυφθεί στη συνέντευξη που θα προβάλλει σε λίγο, το ελικόπτερο που αποβίβασε τους... Να βλέπουμε φωτογραφίες, κύριε σκηνοθέτα, σας παρακαλώ, από το σπίτι, από την περιοχή, από τις φωτογραφίες, έτσι. Αυτό το σπίτι δεν υπάρχει πλέον, έτσι. Αυτό το σπίτι όχι, έχει κατεδαφιστεί. Μάλιστα. Υπήρχε, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρή φωτογραφία, δεν μπορούσαμε να τη βάλουμε στο ζούγκλα, που είναι το grader που το κατεδαφίζει. Στην ταράτσα αυτού του σπιτιού λοιπόν κατέβηκαν οι 10 κομμάντο. Όχι, στην αυλή. Στην αυλή κατέβηκαν οι κομμάντος. Σύμφωνα με τις μαρτύρες ήταν 10 με 12, το ελικόπτερο απομακρύθηκε και μετά όταν γύρισε λέει να τους πάρει πίσω, έπεσε και εξεράγει. Πρόσεξε Κώστα, επειδή έχει ενδιαφέρον, θα συζητήσουμε για αυτά πριν παίξεις το βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος τι συνέβαινε. Ο Μπιν Λάντεν είχε πεθάνει 5 χρόνια νωρίτερα. Ταλιμπάν... Γι' αυτό υπάρχει και μαρτυρία ενός άλλου πράκτορα της CIA, ενός Τσετσένου, ο οποίος είπε ότι είχε πεθάνει στις 26 Ιουνίου του 6. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον, θα σου πω για ποιο λόγο, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να περιγράψουμε τι έγινε, για ποιους λόγους επικοινωνιακούς αποφάσισαν να παίξουν αυτό το θέατρο, τι είχε συμβεί νωρίτερα, τι εκμεταλλεύτηκαν για να το παίξουν εκ του ασφαλούς, ναι, θεωρώντας ναι. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσει κανένας για το πού είναι ο πραγματικός τάφος, γιατί ουσιαστικά οι Ταλιμπάν θα μπορούσαν να τους εκθέσουν
ανοίγοντας τον τάφο και δείχνοντας που είναι θαμμένος ο Μπιν Λάντεν. Αλλά φαίνεται ότι το φιάσκο, αντί να το αποκαλύψει ένας, η Ταλιμπάν το αποκάλυψε ένας υφυπουργός, ουσιαστικά υπουργός, βοηθός υπουργός των ΗΠΑ, και για να πούμε πόσο ο κύριος που βλέπουμε στη φωτογραφία. Για να πούμε πόσο σημαντικός είναι ο Γκρέκ Ρόμπερτς, 74 χρόνων σήμερα, ήταν ο εμπνευστής των Reaganomics, αν θυμόμαστε. Μάλιστα. Την οικονομική πολιτική του Προέδρου Ρίγκαν. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. With you, I am bad news. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions? I want to make something absolutely clear. If you thought there was some working group coming to the rescue, I want you to know that you're wrong. This is it. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing. You really believe this story? Osama bin Laden? Yeah. What part convinced you? Her confidence. If you're right, the whole world's gonna want in on this. You will never find him. He is one of the disappeared ones. Από την περίφημη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, Τζερόνιμο, της υπόθεσης της εκτέλεσης του Μπιν Λάντεν, που έπαιξε ο κινηματογράφος, αλλά η πραγματικότητα από τον κινηματογράφο μέχρι αυτό που συνέβη, είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Κώστα Μπετινάκη. Ναι. Τεράστια διαφορά. Τι φαντάζεσαι αν έβλεπε αυτός ο Μουχάμεντ Μπασκίρ αυτή την ταινία, τι θα έλεγε που ήταν γείτονες και ήταν αυτόπτης μάρτυρας? Δηλαδή, ο άνθρωπος θα πήδαγε από το παράθυρο. Μα αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τη συνέντευξη και να σχολιάσουμε μετά. Ωραία, να πω. Γιατί είναι καταπληκτικά αυτά που αποκαλύπτει. Βεβαίως, τώρα θα τη δούμε, αλλά θέλω να προειδεάσω τον κόσμο. Να πω ότι θα μπορούσε να μην είναι και έτσι τα πράγματα. Να τον έχουν πιάσει, να τον έχουν εκτελέσει, να τον έχουν πετάξει στη θάλασσα, που κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Τηρώντας, όπως είπαν, όλα τα έθιμα των μουσουλμάνων, τον τήληξαν σε λευκό σεντόνι, ήταν και ημάμις πάνω στο καράβι, δεν ήθελαν τον τάφο για να μην γίνει τόπος προσκυνήματος για τους μουσουλμάνους και διάφορες τέτοιες αρλούμπες ακούστηκαν. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά για ακούστε και τους αυτόπτες μάρτυρες του τι έγινε εκεί, διότι δεν μπορεί ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ μπορεί να έχει τρελαθεί για κυκλοφορία ελεύθερος και να λέει τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος έφερε στη δημοσιότητα κάτι το οποίο δεν τόλμησαν όλα τα μεγάλα δίκτυα να το προβάλλουν και το προβάλλει από ένα εναλλακτικό site, από αυτό το οποίο γράφουν άνθρωποι όπως ο Τσόμσκι, σπουδαίοι δημοσιογράφοι όπως ο Ρόμπερτ Φίσκ. Διάφοροι φάνταστοι Αμερικανοί, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο, ο Φίσκ είναι Εγγλέζος, είναι ο μόνιμος ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή του Independent. Για αύριο θα έχω αυτόν ένα θέμα. Κώστα, που πολύ αποκαλυφθεί. Να διαβάσω λίγο τι γράφει από το κείμενό σου, από το ρεπορτάζ σου. Λέει λοιπόν ο Αμερικανός υφυπουργός, πριν πιστέψετε τα ψέματα της κυβέρνησής σας για τη Συρία,
Θυμηθείτε τα ψέματα για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσέιν. Θυμηθείτε τα ψέματα για τον κόλπο του Τονκίνο, που υπήρξε αφορμή για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Θυμηθείτε τα ψέματα για τον Καντάφη στη Λιβύη. Θυμηθείτε τα ψέματα για την 11η Σεπτεμβρίου, τα ψέματα για τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και θέλω να το επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα, ότι έχει διατελέσει διευθυντικός στέλεχος σε τόσο σοβαρά έντυπα, όχι μόνο του Wall Street Journal, αλλά και βέβαια στη θέση που είχε ως βοηθός Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, θέση που είναι σαν του δικού μας αναπληρωτή υπουργού, έτσι δεν είναι, εδώ στην Ελλάδα, και ξαφνικά βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι τυχαίος, κάτι άλλο να πούμε, ότι έχει βγάλει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Business Administration στα οικονομικά του Georgia Institute και έχει βγάλει και στο University of Virginia, έχει πάρει διδακτορικό στα οικονομικά και είναι δόκτορ, δηλαδή στο άρθρο του αποκαλείται δόκτορ, Paul Gregg. Εντάξει, πολλές φορές και οι δόκτορες γράφουν τρελά πράγματα, αλλά ο συγκεκριμένος, έχοντας διατελέσει σε αυτή τη θέση, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει και ευθύνη λέγοντας τέτοια πράγματα, αποκαλύπτοντας τέτοια πράγματα. Βεβαίως είναι ρεπουμπλικάνος και τον βολεύει. Μπορεί να είναι ρεπουμπλικάνος, Μάκη, αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον ότι έχει γράψει και άρθρα για τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας, επικρίνοντας τις κυβερνήσεις Μπους και των ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι βαθιά σκεπτόμενος. Βεβαίως. Και στο κείμενό σου αναφέρεις ότι, εντάξει, σιγά μην λυπηθούμε, διότι ο Μπιν Λάντεν ήταν συνεργάτης των Αμερικανών και ήταν και στενός φίλος της οικογένειας Μπους, έτσι δεν είναι? Όπως αναλέμε σήμερα, η οικογένεια Μητσοτάκη στην Ελλάδα με την οικογένεια Μπους. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πετινάκη, κύριε Τρεταβόπουλε? Ναι, τι θέλετε να ρωτήσετε? Κύριε Πετινάκη. Παρακαλώ. Ο Μισελογιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, από το Κοντοχωριανός. Για να κάνουμε ένα συσχετισμό. Προσέξτε, τεχνητό σώσιμο της Αμερικής προδεκαημέρου. Ένα. Δεύτερο, στην εξαετία, στη γρήγορη κινηματογραφική ταινία που πέρασε από το μυαλό μου, έχουμε οριοθέτηση νέα της Αμερικής με τις αναδυόμενες οικονομίες, με Ινδία και Κίνα, με ανακοινώσεις που ήδη έχετε κάνει εσείς ένα ρεπορτάζ. Ένα. Δύο, νέα στοιχεία όσον αφορά Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, τα οποία οριοθετηθήκανε ιδίως αυτές τις μέρες. Τρίτον, οι νέες σχέσεις στο Μεσανατολικό και στη Μεσόγειο, όπως βγήκανε με τον άξονα του Ισραήλ. Προσέξτε, όσον αφορά την Ευρώπη, το τέτανο που έχει πάθει το δούνου του και αυτά που τραβούμε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με το διαχωρισμό ακόμα και της Τρόικας Μια ερώτηση είπατε. Και τρίτον. Ένα λεπτό. Ο ημάμις να ήταν τόση ώρα δεν βγάζει κήρυγμα. Και στην εξαετία μέσα, δύο στοιχεία εσωτερικά της Αμερικής, τα οποία πρωτοστάτησαν και τώρα βγήκαν προς τα έξω. Ασφαλιστικό και υγεία. Τυχαία τα βλέπετε τη σημερινή ημερομηνία που ανακοινωθήκαν αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και η ανακοίνωση της φερόμενης ως δολοφονίας ή του φόνου ή όπως θέλετε να το πείτε του Μπιν Λάντεν δεν ήταν τυχαία, γιατί συνέβη λίγο μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει το 11 στη Λιβύη και λίγο μετά τις αποκαλύψεις του WikiLeaks. Δηλαδή αυτό έγινε για να σκεπάσει κάποιον άλλο θόρυβο. Μάλιστα, δηλαδή εκείνο που έχω μάθει στην θητεία μου σε αυτό το χώρο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα διεθνή, ήμουν χρόνια στο λεγόμενο εξωτερικό δελτίο, είναι ότι πάντα ένα γεγονός έρχεται να σκεπάσει ένα άλλο. Ο Κώστα, να πούμε ότι θα μπορούσαν οι Ταλιμπάν να αποκαλύψουν τον τάφο και να διαψεύσουν έτσι με τρόπο κραυγαλαίο τους Αμερικανούς. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το έκαναν ποτέ, γιατί ο Μπιν Λάντεν είναι, το σκήνουμα του Μπιν Λάντεν είναι κάτι το ιερό για τους Ταλιμπάν και δεν θα το έκαναν ποτέ. Και δεν ξέρουμε και πού ακριβώς έχει πεθάνει. Ακριβώς. Βεβαίως, διότι έτσι θα καρφωνόταν ένα κύκλωμα που τον έκρυβε και που προφανώς θα χρειαστεί να κρύψει και τον επόμενο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτό οι Αμερικανοί το γνώριζαν εκ του ασφαλούς, λοιπόν έπαιξαν αυτό το θέατρο. Τρίτον,
προφανώς δεν περίμεναν να βγει ένας δικός άνθρωπος να τους εκθέσει ανεπανάληπτα. Αλλά όμως, δείτε αυτή την εκπληκτική μαρτυρία του γείτονα του Μπιν Λάντεν, του Μοχάμετ. Αυτή η συνέντευξη, να πούμε, ότι ήταν λίγες μέρες μετά τα γεγονότα εκείνα. Βεβαίως, αλλά βεβαίως που να βρεθεί ποιο κανάλι, να βρεθεί να παίξει αυτό το ρεπορτάζ, ποιος να το προβάλλει, ποιο μέσο ενημέρωσης από αυτά τα κατεχόμενα μέσα αποβλάκωσης θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρεπορτάζ. Ένα στοιχείο μόνο, 5 χρόνια. Εννοείται σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πακιστανού, έχει πεθάνει ο Μπιν Λάντεν. Δεν διέρευσε καμία μαρτυρία. Δεν είναι μαρτυρία. Είναι Αμερικανού πράκτορα η μαρτυρία και όχι Πακιστανού. Ένας πράκτορας Τσετσένος τη CIA αποκάλυψε. Συγγνώμη, Τσετσένου τη CIA. Μα και ο γείτονας, είπατε ότι. Όχι, ο γείτονας είναι ο άνθρωπος που ήταν μπροστά στην επέμβαση όταν κατέβηκε το ελικόπτερο. Ο γείτονας τι λέει, δεν λέει ότι και ο Μπιν Λάντεν είχε πεθάνει. Όχι, δεν το ξέρει αυτό. Αυτό δεν ήταν εκεί ο Μπιν Λάντεν. Δεν υπήρχε ο Μπιν Λάντεν. Ήξερε ότι είναι το σπίτι του, ότι είναι κρυσφύγιο τότε, ότι μένει εκεί, αλλά δεν έμενε τότε. Θα τον ακούσετε τι λέει, δείτε το λίγο. Έχει ενδιαφέρον. Welcome back. Mohammad Bashir, Abtabad ke ilaqe Bilal Town ka rehne wala hai. Dekh hamare paas aaye aur kehne lage ki baji, main aapko kuch batana chahta hoon. Ek aisi baat jiski wajah se mere dil aur zameen par bojh hai. Sun lijiye unhone kya kaha. Main aaj is Abtabad mein jo operation hua hai uske hawale se jo kuch batane laga hoon wo aaj tak kisi ne nahi bataya. تو ان سے بھی ان کے بارے میں پوچھا اور ان کا اکاؤنٹ سن کے ہم تو بہت حیران ہوئے آپ بھی دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہا واقعہ یہ ہوا کہ ہم جاگ رہے تھے سو نہیں رہے تھے ہیلی کاپٹر آیا تو اس نے رون لگایا بندے اتارے کچھ وہاں آ کے اس گھر کے اندر یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساما رہتا ہے یہاں پہ اس گھر پہ اوپر چھت پہ انہوں نے بندے اتارے ہیں اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا کتنے بندے تھے وہ بندے 10-12 تھے उसके बाद वो वापस चला गया तकरीबन 20 मिनट तक वो पीछे पहाड़ जो है उन पहाड़ों पे रोन लगाता रहा 20 मिनट के बाद वो आया वापस जब वो वापस आया तो उस वक्त दो हेलीकॉप्टर आए और एक तो आया मगरब की तरफ से एक आया शमाल की तरफ से तो जब वो नीचे उतरा उसके बाद वो हेलीकॉप्टर जो है ना वो उसमें धमाका हुआ उसमें आग लग गई तो फौरन बाहर हम निकले ہم پہنچ گئے وہاں پہ جب پہنچے تو ہیلی کاپٹر کو آگ لگی ہوئی تھی وہ جل رہا تھا اس کے بعد پھر تقریباً 20 منٹ کے بعد آرمی بھی آ گئی پولیس بھی آ گئی انہوں نے ہمیں سب کو پیچھے ہٹا دیا تو اس میں جتنے بندے تھے وہ سب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ساما اس میں تھا یہاں اس مکان میں تو اس کو امریکہ کے پاس کون لے گیا کیونکہ ہمارے کا جو ہیلی کاپٹر جو امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود آپریشن کیا امریکہ نے اگر آپریشن کیا اس کی آرمی آئی اور اس کا ہیلی کاپٹر آیا تو وہ ہیلی کاپٹر جو اس کا امریکہ کا آیا اس میں جو جتنے بندے آئے وہ بندے سارے اس دھماکے سے ہیلی کاپٹر ختم ہو گیا تباہ ہو گیا اس میں آگ لگ گئی وہ بندے سارے مر گئے تو اگر ساما تھا تو اس ہیلی کاپٹر میں انہوں نے بٹھایا ہوگا تو وہ ظاہر ہے جب ہیلی کاپٹر کو آگ لگی تو وہ ساما بھی تو مر سکتا ہے نا وہاں پہ جہاں پہ اس کے اپنے بندے چلے گئے تو وہاں پہ ساما بھی جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ہیلی کاپٹر یہاں پہ گر کے تباہ ہو گیا اس کے بعد پھر اس کے پاس ساما کیسے پہنچ گیا امریکہ میں یہ تو ہم بڑی تعجب کی بات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساما کو یہاں پہ ہم نے مار دیا اس کے بعد ہم اس کو اٹھا کے لے گئے اٹھا کر لے کے کیسے گئے یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ان کا ہیلی کاپٹر امریکہ کا آیا وہ تو یہاں گر کے تباہ ہو گیا ایک ہی ہیلی کاپٹر تھا ایک ہیلی کاپٹر نیچے یہاں پہ اترا ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے دوسرا ہیلی کاپٹر جو اوپر سے آیا وہ چلا گیا منصرے کی طرف وہ نیچے کوئی نہیں اترا دوسرا ہیلی کاپٹر کوئی نہیں اترا ایک ہی ہیلی کاپٹر جو جس نے پہلے بندے اتارے ہیں وہ ہی دوبارہ بندے لینے کے لیے آیا اور وہاں پہ اس میں دھماکہ ہو گیا بندے اندر موجود تھے یہ آپ کو کیسے پتا یہ بندے سب وہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں سب مرے ہوئے بندے دیکھے کتنے بندے تھے یہ تو ہم نے گن نہیں سکے وہاں کمپاؤنڈ میں اندر آگ لگی ہوئی تھی تو ہم نے جو گیٹ کھلا ہوا تھا گیٹ سے ہم اندر گئے ہیں اس وقت آرمی جو تھی وہ نہیں آئی تھی پولیس نہیں آئی تھی کچھ لوگ ایجنسیوں کے وہاں پہ موجود تھے لیکن انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا اندر جاتے رہے ہر بندہ دیکھتا رہا اب تو
कह नहीं कोई रहा कि सबने देखा हुआ है मल्ले वालों ने सब जो हम लोग मल्ले वाले थे वो सब सबसे पहले गए हैं हमने देखा गेट खुला हुआ था अंदर जाके हमने जहाज को देखा हेलीकॉप्टर को उसको आग लगी हुई है बंदे अंदर मरे हुए हैं उसके बाद तो उठा लिया गया सब कुछ वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं कितनी डेड बॉडीज देखी आपने देखे जी वो गिन नहीं सकते डेड बॉडी तो उसका तो ये आलम था ना कि वो टूटा फूटा हुआ सब कुछ डेड बॉडी कोई इधर पड़ी हुई थी उधर पड़ी हुई थी टूटी हुई कोई आधी पड़ी हुई थी कैसे पड़ी हुई थी पूरा बताओ क्या देखा पूरा वाक्य नहीं ये बता दिया ना हमने ये बताया मुझे यकीन नहीं आ रहा इसी देखें जो मैं बता रहा हूँ ये ही है लेकिन आपने अमेरिका का जहाज देखा आपने क्या सोचा ये यहाँ क्यों आए हमने तो सोचा कि भाई यही बात देखिए हमने ये सोचा कि भाई ये क्यों आया हमें तो खौफ पड़ गया ना कि ये हो सकता है कि हमें अपने पे तो नहीं था हमें तो यकीन नहीं था कि यहाँ पे ये कुछ करेगा हमने तो कहा शायद हमारी किसी आर्मी के सेंटर पे आया है और आर्मी वाले सारे सोए हुए हैं भाई अभी तक कोई किसी साइड से कोई धमाका नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ आला गुला नहीं हुआ ये सारे सोए हुए हैं तकरीबन 20-25 मिनट घर के बिल्कुल सामने वो जहाज आके रुक गया तो आपकी क्या हालत है हमारी तो बस ये समझ लें कि हम यूं समझ लें कि मर गए बस तो फिर ये अमेरिकन कैसे गए वापस यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि उनका जहाज यहाँ पे बिल्कुल हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो चुका है और वापस कैसे चले गए अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि डेड बॉडीज हमने खुद देखी एक और बात मैडम आपको बता दूं कि जो बंदे हेलीकॉप्टर से उतारे गए वो उस गली में जो हमारे क्योंकि हमारे घरों को भी उन्होंने जो हमारे गेट हैं उनको उन्होंने दपड़ शपड़ मारे हैं बाहर से कि भाई बाहर नहीं निकलना ये करना वो करना बाहर निकलोगे गोली मार देंगे ये कर देंगे उन्होंने सब जो नीचे बंदे होते हैं वो सब पश्तो बोल रहे पख्तून थे ये कौन लोग थे हमें नहीं पता वो जो जहाज से ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं बंदे जो ये मुझे किसी और ने भी बात बताई है कि वो पश्तो बोल रहे वो पख्तून थे ये नहीं पता कि वो अमेरिका के लोग थे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान के लोग थे ये नहीं पता था वो आर्मी के लोग हैं या सिविल लोग हैं कौन लोग हैं लेकिन पश्तो जुबान बोल रहे थे उस गली में आपने कहा आपको आवाज आई वो पूछ रहे हैं सामा नहीं हमारे से सामा का नहीं पूछा हमें तो यही कहा कि बाहर नहीं निकलना घर से बाहर निकलोगे तो गोली मार देंगे ये लोग पाकिस्तान कौन ये जो कह रहे थे बाहर निकलोगे तो गोली मार पश्तो में कह रहे थे तो उन्होंने आपको कहा आप बाहर निकल रहे थे उस आप एग्जैक्टली थे कहाँ जब ये वाक्य हुआ किधर खड़े हुए थे घर के अंदर छत के ऊपर थे घर के अंदर भी नहीं थे ऊपर छत पे थे छत से आपने लोगों को हेलीकॉप्टर से छत से देख रहा था छत से ऊपर बैठ के छत पे लेट के तो मैं देख रहा था ये वाक्य सर ये क्या हो रहा है डर नहीं लग रहा था आपको आपने सोचा नहीं किसी को फोन करके घर से नीचे से बुला रहे हैं मुझे अपने बच्चे बुला रहे हैं कि भाई नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ मैंने कहा शोर नहीं करो बस वो अंदर कमरे में घुस जाओ मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है क्या माजरा है ना मैं तो बाद में पता चला कि ये तो सामा को यहाँ पे तो सामा मारा गया भाई कैसे घुस गया इसके जब आग लगी उस वक्त उसका जब आग लगी है तो उस वक्त गेट उसका खुला हुआ था घर का गेट खुला हुआ हाँ जो बाहर जो सैन का गेट है वो बड़ा गेट वो खुला हुआ था मैं तो अपने घर से नीचे आया हूँ ना गली में जब आया उस घर में घुसे हम मैं नहीं घुसा अकेला वहाँ पे 200 बंदा घुसा है सब बंदों ने देखा 200 बंदों ने वहाँ डेड बॉडीज देखी सब ने देखी जो अंदर गया उसने सब कुछ देखा जो उस वक्त के वाक्य आपके जहन में है जो जो तस्वीर याद है वो बस बताओ देखिए जी मैंने आपको यही बता दिया और यही मेरे जहन में है यही कुछ मैंने देखा है कि जब हम वहाँ मौजूद वहाँ गए तो गेट से अंदर हुए तो हेलीकॉप्टर को जब धमाका उसमें हुआ ना तो वो बिखर गया उसका एक टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है एक यहाँ पड़ा हुआ है एक यहाँ पड़ा हुआ है एक बार गली में काफ़ी सारे उसके जो टुकड़े पड़े हुए थे गली तक आए हैं बाहर हमारे घर तक आए हैं बल्कि हमारे छत पे भी आए उधर गए फिर उसके बाद क्या किया बाहर कैसे बात फिर बाहर निकल आए ना फिर पहुँच गई ना आर्मी हमारी पहुँच गई तो आर्मी के जवान जब पहुँचे तो इन्होंने सबको पीछे कर दिया भाई साइड पे हो जाओ साइड पे हो जाओ फिर हम साइड पे हो गए फिर वो पूरा एरिया इन्होंने बंद कर दिया शबरेश ने भी देखा था यार जी आपका कज़न कहाँ था उस हमारा कज़न उस वक्त घर में ही था वो आपके साथ गया हाँ वो हमारे साथ उस वक्त हमारे साथ ही था लेकिन हमें पता नहीं चला उसको किस वक्त उठाया गया अब आ गया वो वापस अब आ गया वापस उसको उठा के ले गए क्या बताता अभी शायद उससे मुलाकात नहीं हुई ना वो घर पे अभी उसको बाहर नहीं आने देते हमें उधर नहीं जाने देते उसके घर पे उसको बाहर नहीं आने देते मुलाकात नहीं हुई अभी ने तो जो देखा है वो बात कर रहे हैं और बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें दुख है कि हमें खाम खा इतने शरीफ लोग हमारे इस शहर में आज तक कभी किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ किसी किस्म का कोई फसाद नहीं हुआ कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई कत्ल गारत नहीं हुआ इतने अच्छे लोग हमारे इस शहर के और इनको
انہوں نے دہشت گرد بنا دیا. مجھے بتائیں تو پھر دو ہیلی کاپٹر جو آئے وہ باقیوں کو لے کے چلے؟ نہیں, وہ بچہ کون باقیوں کو لے کے نہیں چلے گئے جی, وہ تو نیچے اترے ہی نہیں ہے, جو مغرب کی طرف آیا. Όπως είδατε, μπερδεμένα πράγματα, μπερδεμένα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μπερδεμένα. Μπερδεμένα είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Έχουμε δει από τους Αμερικανούς, εγώ δυσκολεύομαι λίγο και αυτό άλλο ένα επεισόδιο το βλέπω. Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Κώστα Μπετινάκη, φαίνεται ότι ο ξάδερφος είχε δει περισσότερα, ο οποίος ετέθησε κατοίκον περιορισμό μέχρι να υλοποιηθεί όλη η επιχείρηση της προπαγάνδας. Το όλο το φιλμ είναι γύρω στα 24 λεπτά, από μόνο σε μερικά πράγματα. Αυτός στην αρχή λέει να ρωτήσω την οικογένειά μου αν πρέπει να μιλήσω. Γιατί να ρωτήσω, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με τον ξάδερφό μου. Φοβόταν να μιλήσει δηλαδή, γιατί είχε συλληφθεί ο ξάδερφός του. Προσπάθησε να απομονώσω τα κυριότερα σημεία, γιατί ξέρω ότι για να παρακολουθήσει 25 λεπτά μια ιστορία στα πακιστανικά, στα παστού, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Επειδή έχω δει 5-6 φορές αυτό το φιλμ και έκανα και τη μετάφραση, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί μέσα. Δηλαδή αυτό που λέει ότι μιλούσαν παστούν αυτοί που κατέβηκαν, υπάρχει ενδεχόμενο να ήταν συνεργασία αμερικανικών δυνάμεων, γιατί το ελικόπτερο ήταν αμερικανικό. Ναι, Πακιστανός. Και να ήταν και Πακιστανοί. Ξέρουμε εξάλλου ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία του Πακιστανικού στρατού με τον Αμερικανικό. Σωστά. Είναι και διάφορα άλλα πράγματα. Ακόμα και η αποκάλυψη αυτή που κάνει ο Αμερικανός πολιτικός, ο οικονομολόγος, επειδή έχω συνηθίσει να με αποκαλούν συνωμοσιολόγο, δεν ξέρω γιατί ακριβώς διάλεξε αυτή τη στιγμή και την κάνει την αποκάλυψη. Δηλαδή, αν έχει σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης προηγουμένως, ότι γίνεται σχεδόν μια εβδομάδα μετά τον τερματισμό της κρίσης της οικονομικής στο Κογκρέσο. Δηλαδή, εάν παίζονται και κάποια οικονομικά συμφέροντα εκεί πέρα. Δηλαδή, πρέπει πάρα πολλά πράγματα να σκεφτούμε και απλώς είναι μια αρχή για να δούμε τι θα γίνει και γιατί βγήκε αυτή τη στιγμή αυτή η ταινία, η οποία έχει μια ιστορία, έτσι, είναι τόσο παλιά. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να μεταφράσουμε και τα 25 λεπτά, γιατί το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικό, η επισκεψιμότητα είναι τεράστια όταν το εμφανίσαμε. Το όλο θέμα, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μιχαηλουδάκη, υπάρχουν κάποια νέφη στο να πιστεί κάποιος με μέση νοημοσύνη, δηλαδή υπάρχουν κάποια κενά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν στείλουν τέτοια παιχνίδια. Αυτό είναι, το ξέρει ο καθένας. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να πιστώ. Μάλιστα. Κώστα. Χωρίς να το αποκλείω. Ο Ρόμπερτς έχει γράφει σε ιστοσελίδες όπως το Counterpunch και κάποιες άλλες αμερικανικές ιστοσελίδες που είναι επικριτικές στην εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος επικριτικός για την αμερικανική άρχουσα τάξη πλέον, παρόλο ότι έχει διατελέσει υπουργός. Έχουμε και στην Ελλάδα παραδείγματα πολιτικών οι οποίοι έχουν περάσει στην επικριτική στάση προς όλες τις κατευθύνσεις. Εγώ τον σέβομαι και τον θεωρώ αξιόπιστη πηγή. Βέβαια, στην άκρη του μυαλού μου κρατάω την επιφύλαξη γιατί διάλεξε αυτή τη στιγμή. Είναι όλη η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα. Κώστα, καλό σου βράδυ. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, κάτι. Είναι περίεργο ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν παστούν. Παστούν είναι οι Νότιοι Αφγανοί και οι Βόρειοι Πακιστανοί, που είναι οι ίδιοι, και οι οποίοι είναι, οι Ταλιμπάν είναι κυρίως παστούν. Γιατί είχαν πάρει αυτούς τους ανθρώπους μαζί τους στην αποστολή, είναι πολύ φυσιολογικό, φοβούμενοι ότι μέσα στα σπίτια κρύβονται Ταλιμπάν. Και τους αμόλυσαν στα γύρω σπίτια, όπως είδατε, λέγοντάς τους ότι αν βγείτε θα σας πυροβολήσουμε, προσπαθώντας, προφανώς δεν είχαν βρει αυτό που ζητούσαν, έπαιζαν μία ταινία εκεί, έκαναν, υπέθεταν διότι άκουγαν, ήξεραν από τους πρακτορές τους ότι έχει πεθάνει ο Μπιν Λάντεν, αλλά δεν είχαν πιστεί. Τι έντρο παίζαν δηλαδή? Είχαν κάποια πληροφορία. Πήγαν λοιπόν, έκαναν αυτή την επιδρομή, είδατε από την πόλη που αναφέρει, η πόλη που αναφέρει από την οποία απογειώθηκαν τα ελικόπτερα είναι, απέχει 17 χιλιόμετρα. Αν δείτε την περιοχή. Υπάρχει το αεροδρόμιο αυτό που ήρθαν τα ελικόπτερα, ήρθαν δύο υποστηρικτικά και ένα το οποίο κατέβασε στο κομμάντο κάτω
Και φυσικό είναι να έχουν και ανθρώπους που μιλούν παστούν για να συνοηθούν με τους γύρω-γύρω να ψάξουν τα σπίτια. Αυτό δεν έχει κάτι περίεργο μέσα. Προφανώς βλέποντας αποσπασματικά αυτή τη συνέντευξη, γιατί είναι γύρω στα 9 λεπτά, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε 25 λεπτά όλο, αυτό θα το βάλουμε στο Zoogle.gr και θα το απολαύσετε. Θα καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος σαν τον συγκεκριμένο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών δεν θα μπορούσε να λέει αρλούμπες, δεν θα ήταν εύκολο να πει. Η συγκυρία, η στιγμή που το αποκαλύπτει έχει ενδιαφέρον να δούμε τι παίζεται από πίσω. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Κατ' εμένα, κύριε Ταταφυλόπουλε, εύκολα. Ένα άλλο είναι το μυστήριο εδώ πέρα. Στην εποχή του ίντερνετ, του διαδικτύου, που μια φωτογραφία ανεβαίνει σε οποιοδήποτε site, ένα βίντεο ανεβαίνει σε οποιοδήποτε site. Δεν είναι κάτι τέτοιο όμως. Αυτό είπατε ότι τραβήχτηκε 5 μέρες μετά το γεγονός. Αυτό. Αυτό το βίντεο αυτού του Πασκιστανού, του γείτονα, τραβήχτηκε 5 μέρες μετά το γεγονός της υποτιθέμενης δολοφονίας ή φόνου του Μπιν Λάντεν. Δεν διέρευσε σε κάποιο από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά εσείς δεν γνωρίζετε ότι έφτασαν μέσα ενημέρωση κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ να ζητούν ζητούσαν από το κανάλι που ήμασταν εικόνα γιατί υπήρχε λογοκρισία και δεν παίρναγε τίποτα στα αμερικάνικα μέσα. Δηλαδή δεν το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό? Όχι, σας φαίνεται περίεργο? Θεωρώ ότι τόσες ιστοσελίδες που είναι αμερικάνικες θα ενδιαφερόταν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Σωστό γιατί είναι. Να μην έχει παιχτεί τότε για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη άποψη. Γιατί είναι αυτή η συγκυρία τώρα που παίζεται αυτό και τι μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό? Γιατί έπαιξε ένα. Πολλά ερωτήματα μπορείτε να θέσετε, αλλά νομίζω ότι η πηγή έχει ενδιαφέρον. Ο τρόπος που αποκαλύφθηκε, το κανάλι, ένα πακιστανικό κανάλι που το έπαιξε και αυτό τελευταία είδηση. Εγώ θεωρώ ότι η πηγή είναι ακόμα πιο ύποπτη. Και αντιλαμβάνεστε. Επειδή έχω ζήσει 25 χρόνια στην Αμερική, ένας υφυπουργός ανέβγαινε και έλεγε αυτά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε μία βάση αλήθεια σε αυτά που λέει, θα τον είχαν ήδη σκιαγραφίσει ότι είναι τρελός ή θα του έβρισκαν κάποια πράγματα να τον κατηγορήσουν, έτσι ώστε να αποδυναμώσουν τις πληροφορίες αυτές. Τώρα βγήκε. Εάν, λοιπόν, δεν έχουν προλάβει ακόμα. Ναι, είναι φρέσκο το πράγμα. Φρέσκο. Σε ένα λεπτό γίνονται αυτά τα πράγματα. Περιμένετε να δείτε, λοιπόν, δεν έχουν περάσει. Επομένως, για να μην το κάνουν, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πραγματικές πληροφορίες, ουσιαστικές, και φοβούνται, αυτή είναι η διάσταση, φοβούνται μήπως αποκαλύψει και άλλα πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις. Μέσα αφορίαστε. Τα πράγματα θα πάνε ομαλά, γιατί ως γιατρός τώρα μιλάω. Αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, στα διαμελισμένα κομμάτια, θα γίνει η ιατροδικασία εξέταση εκ των υστέρων, αναδρομική. Οπότε αυτές τις μέρες θα έχουμε απάντηση. Μη στεναχωριέστε. Να δείτε πώς οι Έλληνες ειδικοί θα βγουν τώρα να μιλήσουν επί του θέματος. Λες και ήταν αυτόπτες μάρτυρες σαν τον Μοχάμετ εκεί. Να μην είναι σίγουρος δεν υπάρχει ο κύριος βουλευτής, γιατί υπάρχει η περίπτωση του Σινούκ εδώ πέρα που ακόμη δεν εξιχνιάστηκε. Αυτό ακριβώς. Θυμάστε με τις αντικρώμες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δεν έχει τάδικο. Έτσι, μπράβο. Άρα τα μαγειρεύουν τα στιγμή. Τουλάχιστον όμως αυτό θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το οφείλουν να το κάνουν. Σινούκ ήταν και το ελικόπτερο που έπεσε στην αυλή. Ένα Σινούκ ήταν και εκεί. Μάλιστα, Σινούκ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βεβαίως. Το φυλακιστέο με τις κατηγορίες της αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη από κοινού και η φαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων κατά της ακολούθησης από κοινού, κρίθηκε το ζευγάρι των Ρωμά Σαλή Χρήστος και Δημοπούλου Γεωργία, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει την εξάχρονη Μαρία που βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσα Λαλάρισας. Η αστυνομία, θέλοντας να επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων για την υπόθεση της αρπαγής της μικρής Μαρίας, έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του ζευγαριού,
που όπως φαίνεται είχε διασυνδέσεις με Ρωμά από τη Βουλγαρία. Από νωρίς το μεσημέρι, δεκάδες Αθήγαν είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο γύρω από τα δικαστήρια προκειμένου να συμπαρασταθούν στο ζεύγος που βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες. Μιλώντας ο αρχηγός των Ρωμά στα Φάρσαλα, Χαράλαμπος Αλεξίου, υποστήριξε ότι η βιολογική μητέρα του 6χρονου κοριτσιού, βουλγαρικής καταγωγής, ευθύνεται για ό,τι συνέβη αφού παράτησε το μικρό κορίτσι από έλλειψη χρημάτων και αδυναμία να το μεγαλώσει, ενώ κατέκρινε τη στάση των δημοσιογράφων. Ζούσε στο σπίτι εκεί 10-15 μέρες, δεν είχε λεφτά η Βουργάρα. Θα παρατάει στην κοπέλα αυτή, τη Μαρία, στη δεύτερη μανούλα. Και σκοτειά έφυγε ο Βουργάρας. Φάνηκε μετά τώρα 2-3 χρόνια, φάνηκε μια δόση και μετά ξαναέφυγε. Η κυρία καταρχάς αυτή που το μεγάλωσε δεν το στεναχώρησε σε ποθενά. Ό,τι το είχε κλεισμένο που λένε οι δημοσιογράφοι, κλειδωμένο σε ένα σπίτι. Τα ίδια υποστήριξε και ο Γενικός Γραμματέας των Ρωμά της περιοχής, λέγοντας πως το ζεύγος περίμενε να εμφανιστεί η πραγματική μητέρα του παιδιού. Εγώ ξέρω ότι το παράτησε μια νύχτα και έφυγε η μάνα και δεν γύρισε ποτέ. Και γι' αυτό άργησε να το δηλώσει το παιδί. Μέχρι τώρα που το είχε 4 χρονών, δεν το είχε δηλώσει, περίμενε για τη μάνα. Η μάνα δεν βρέθηκε. Κατά τη διάρκεια της απολογίας, ο φερόμενος ως πατέρας Αλή Χρήστος υποστήριξε ότι το παιδί το υιοθέτησε με τη συνδρομή Βούλγαρου Ρωμά, φίλου της βιολογικής μητέρας του παιδιού, ενώ ισχυρίστηκε πως αν τον άφηναν ελεύθερο, θα οδηγούσε τις αρχές στους φυσικούς γονείς της μικρής Μαρίας. Σε άλλο σημείο της απολογίας του υποστήριξε πως ο ίδιος ήταν αντίθετος στην υιοθεσία και ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν να αλλάξει η κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου και να υπάρξει μόνο η κατηγορία για παράνομη υιοθεσία. Κάτι που δεν έγινε αποδεκτό καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία απαιτείται η έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Αμύωτος τόσο παραμένει και το ενδιαφέρον ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων για την κάλυψη της υπόθεσης, αφού τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα έχουν πολλά κοινά στοιχεία με την υπόθεση του μικρού Μπεν και της μικρής Μαντλίν. Και οι δύο κατηγορούμενοι Ρωμά αμέσως μετά την απόφαση για προφυλάκησή τους οδηγήθηκαν στις φυλακές της Λάρισας. Λοιπόν, εγώ νωρίτερα στην εισαγωγή μου είπα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν θέλω να τα επαναλάβω. Πάμε στον καταβλισμό των Τσιγκάνων στα Φάρσαλα για να δούμε εκεί τον συνεργάτη μας, ο Σωτήρη Σκουλούδη, που βρίσκεται εδώ και 2 μέρες στην περιοχή, κάνει ρεπορτάζ και μπορεί να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το κλίμα μετά την προφυλάκηση αυτών των δύο ανθρώπων και τι λέει φυσικά ο υπόλοιπος καταβλισμός. Σωτήρη, σε ακούμε. Δώστε μου εικόνα. Μα και οι γείτονες εδώ της Μαρίας πιστεύουν ότι ήταν μια πολύ άδικη απόφαση η προφυλάκηση των φερόμενων ως γονέων και νιώθουν ιδιαίτερα προσβεβλημένοι αλλά και ενοχλημένοι για τα όσα αναλυθεί όπως υποστηρίζουν ακούγονται εναντίον τους τις τελευταίες ημέρες. Λευτέρη. Ναι. Καλησπέρα σας. Για το θέμα της Μαρίας, αυτά που λένε ότι είναι αρπαγή ανηλίκου είναι ψευδείς οι καταθέσεις αυτές. Το παιδί το έχει πάρει η γυναίκα από μια Βουλγάρα μητέρα που της το έδωσε. Το μεγάλωσε, το έκανε 5 χρονών. Το ξέραμε το παιδί εδώ, γυρνούσε, έκανε βόλτες με παιδάκια και με τα δικά μου τα παιδάκια. Έπαιζε στις παιδικές χαρές, πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, ψώνιζε. Επειδή ακούστηκε ότι το είχαν κρυμμένο το παιδάκι για να μην φαίνεται, εδώ η γειτονιά το έβλεπε, πώς το αντιμετώπιζε? Περπατούσε ελεύθερα το παιδί. Έπαιζε και με άλλα παιδάκια. Και στις παιδικές χαρές και στα σούπερ μάρκετ πήγαινε το παιδί. Αν ήταν το παιδί αρπαγή, δεν θα πήγαινε πουθενά, θα το είχε κλεισμένο όπως λένε. Αυτές οι προθέσεις είναι ψεύτικες που λένε για το παιδί. Το παιδί ήθελε να το στείλει και στο σχολείο τώρα πριν, που έχω στείλει εγώ το δικό μου το παιδί στα Νίπια πριν 1 μήνα και με αντομαθήκαμε στο σούπερ μάρκετ και μετά συζητάγαμε πού πήγαμε και μου λέει ότι θέλω να το στείλω και εγώ στα Νίπια ή στα Προνίπια. Αν ήταν το παιδί αρπαγή, θα τα πήγαινε στο σχολείο, θα το πήγαινε έτσι? Δεν πιστεύουμε εμείς ότι είναι αρπαγή το παιδί. Άλλωστε δεν θα το είχε μεγαλώσει και 5 χρονών. Αν ήταν το παιδί αρπαγή ή εμποροπολισία, όπως λένε στις τηλεοράσεις, ποιος έμπορας θα το κρατούσε το παιδί αυτό από μικρό παιδί και θα το κρατούσε να το μεγαλώσει 5 χρόνια για να το πουλήσει? Θα το πουλάγε όταν ήταν μικρό για να μην πληχτεί κιόλας. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό ξέρω. Ακούσαμε πολλά στις ειδήσεις το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, υπάρχει και παγκόσμιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν προηγούμενα αρπαγής παιδιών εδώ από καταβλισμούς, από όσα έχετε ακούσει εσείς? Εδώ, δικό μας ο καταβλισμός των Φαρσάλων,
Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Δεν έχουν ενδεχομένως στο παρελθόν τέτοιες υποθέσεις αρπαγή ανηλίκων. Ποτέ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Απλά είδαν το παιδί τώρα τόσο λευκό και το δώσανε τώρα τόση σημασία. Έχουν και άλλα παιδάκια λευκά, αλλά πέσανε σε αυτό. Το παιδί όμως δεν είναι αρπαγή που λένε. Το έδωσε κάποια μητέρα, η βουλγάρα μητέρα. Αν ήταν αρπαγή, όπως σας είπα, δεν θα το μεγάλωνε το παιδί να του κάνει 5 χρονών για αγοροπολισίες και τέτοια που λένε. Αυτά είναι όλα ψέματα. Και άλλωστε λένε ότι το παιδί ήταν κλεισμένο, φυλακισμένο, κακοποιημένο. Δεν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις. Να το εξηγήσουμε αυτό. Πώς ήρθε το παιδί, η μικρή Μαρία, στο σπίτι του 39χρονου και της 40χρονης? Όταν το είχε πάρει από την αρχή, το παιδί που το έδωσε η μητέρα, το πήρε, το μεγάλωσε κανονικά. Όπως μεγαλώνεις ένα δικό σου παιδί. Και αυτό το ιδιαίτερο παιδί το αγαπούσε περισσότερο από τα δικά της τα πραγματικά παιδιά. Δεν έχουμε συγκλονιστεί με τις τηλεοράσεις που λένε για αρπαγίες, κακοποιημένο, φυλακισμένο το παιδί. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. Για αυτό το παιδί. Δεν ισχύουν αυτά. Όχι, δεν ισχύουν. Έπαιζε και με τα δικά μου τα παιδάκια. Και στην παιδική χαρά. Και αν πάτε και στο Carrefour, στο σούπερ μάρκετ, τον ξέρουν το παιδί και συζητάνε και που πάμε και ψωνίζουμε κάθε μέρα. Μας ρωτάνε για αυτό το παιδί. Ποια είναι η γνώμη σας για την απόφαση αυτή, για την προφυλάκηση η οποία έγινε? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τώρα? Εμείς λέμε ότι τώρα το παιδί ότι το θέλουμε πίσω, να μας δώσουν πάλι το παιδί, να το δουν τώρα τα παιδιά, τα παιδιά των γονέων που είναι στη φυλακή, ώστε να μετά να ανοίξει πάλι υπόθεση για το δικαστήριο και τέτοια. Σωτήρε. Έχουν τρελαθεί και τα παιδιά κλαίνε. Τα άλλα τα αδέρφια του στεναχωριούνται, αρρώστησαν. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν και πολίτες που δεν είναι τσιγκάνοι γύρω-γύρω. Για ρώτησε έναν από αυτούς τι γνώμη έχουν για αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς. Ο Παύλος που είναι εδώ δίπλα μου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην περιοχή. Ζει εδώ με τους Ρωμά. Έβλεπε σχεδόν καθημερινά τη μικρή Μαρία. Παύλο. Καλησπέρα σας. Εγώ έχω να απαντήσω δύο κουβέντες. Σαν καταστηματάρχης. Οι γονείς αυτοί, το βρέφος αυτό το πήραν από μικρό. Δεν ξέρω παραπέρα τι κάνανε, δεν κάνανε. Το βρέφος αυτό το μεγαλώσανε καλύτερα από τα δικά μου τα αγκόνια. Το φέρανε εδώ πέρα στο μαγαζί, το γεμίζανε τη τσάντα και πήγαν και τους άλλους δημοσιογράφους μέσα να μην. Είχαν την κρεβατοκάμαρα καλύτερα από τα δικά μου τα αγκόνια. Μέσα τα πάντα, δεν το έλειπε τίποτα. Και ό,τι λένε οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, εγώ τα ακούω βρεσέ. Δεν έχω πολλά να σας πω, παιδιά. Τέρμα. Και μάλιστα όταν παρέστηκε κάποια ιατρική ανάγκη για τη μικρή Μαρία. Πάντα μπροστά να με, ο πατέρας και ο γονείς δεν είχαν να φερώσουν τίποτα. Και όλη η οικογένεια τους να με. Δεν το άφηνε το παιδί να με, το παραμικρότερο να με. Ενδιαφέρονταν. Καλύτερα από τα παιδιά τους που τα είχαν. Και αν το μικρό αυτό σας παρακαλώ να με είναι δυνατό να με. Ποιος πατέρας και ποια μάνα είναι να το μεγαλώσουν και να το παραπλανώνουν από εδώ και από εκείνον. Όποιος λέει αυτά τα πράγματα είναι ηλίθιε για μένα, σαν επαγγελματία σαν με. Είναι ψευδής όλα. Το παιδί το είχανε, μη βρέξει και μη χιονίσει να με. Το είχα το άβα. Τώρα οι καραγιώτες στείλαν να παίξω και αν ήταν αρμόδιοι οι άλλοι να με, έπαιρνε το παιδί να με, να το πάρω να με. Αλλά δεν θα τα έφερα εδώ πέρα να με, να μεγαλώσει στη φτώχεια μέσα να με. Μέσα, πήγατε μέσα να μην στο σπίτι να δείτε. Σε παρακαλώ. Πήγατε μέσα, σε παρακαλώ να δείτε πώς έχει το παιδί να μην. Το είχε. Ναι. Όχι, όπως πήγε το ΕΡΤ1 εκεί πέρα και δεν θα σκοπίδει στα λιόμενα. Εδώ να πάνε. Στο σπίτι μέσα. Το έκανε μέσα μπιλά. Κάθε μέρα φρέσκο γάλα έπαιρνα να μην. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάκη, υπάρχει έκδηλη αγανάκτηση εδώ στον κόσμο, κυρίως από τον τρόπο που πολλά μέσα, ελληνικά και ξένα, κάλυψαν το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν πάρα πολλές ανακρίβειες, όπως λένε και οι ίδιοι. Το παιδάκι αυτό το πήραν από μικρό παιδί. Το πήρε η γυναίκα μου, το πήγε στους γιατρούς, στα πανεπιστήμια το πήγε, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί είχε λίγο πρόβλημα στα μαντάκια του και το πήρανε. Στους γιατρούς διξάρισαν το φως που φτιάξανε εντάξει το παιδί. Όταν το πήραν το παιδί από εδώ, πιστεύω να το βρήκαν υγιεινής. Δεν το βρήκαν καθόλου ούτε άρρωστο, τίποτα άλλο. Το βρήκαν μια χαρά το βρήκαν. Και μάτω στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές, το χόρευε το παιδί εδώ πέρα. Κάναμε κατελέντια δικά μας εδώ πέρα που είχαμε γάμους και τέτοια. Είχαμε χαλιά κάτω, πατάρια.
κόσμο απέναντι με καρέξει και τέτοια, ας πούμε, που χορεύω. Επειδή υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η μικρή Μαρία να χορεύει. Μου φαίνεται που χορεύει και πτά τα κανάλια, είπαν ότι χορεύω για μητρητά. Κακός αυτό που του κάνουν, δηλαδή. Δηλαδή είναι μια πάγια τεκτική αυτά τα γλέντια και να προβάλλονται σε βίντεο. Είναι όλο ο κόσμο και συνέχεια η Μαρία μέσα στα γλέντια είναι. Η μικρή Μαρία σε όλα τα γλέντια μέσα είναι. Το χόμπι την ανιψά μου χόρευε και η Μαρία ήταν μέσα. Εντάξει, μην τους τρελάνουμε τους ανθρώπους. Παιδιά και λένε χορεύουν για μητρητά. Κακός αυτό. Γιατί έχουμε δει και τα παιδιά μη τσιγκάνο να χορεύουν σε πανηγύρια. Δεν χρειάζεται να είναι τσιγκάνος για να χορεύει και το παιδί σου. Αν πάτε σε όλα τα ελληνικά πανηγύρια, τα παιδιά των μη τσιγκάνων χορεύουν και εκείνα βλέποντας γονείς τους να χορεύουν. Επομένως, είναι αστειότητες αυτά. Κάτι άλλο, Σωτήρη, τώρα από την περιοχή εκεί πέρα. Ναι, μα και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μας έλεγαν προηγουμένως συγγενείς του ζευγαριού που είχε αναλάβει τη Μαρία, είναι ότι είχαν κινηθεί νομικά προκειμένου να υιοθετηθεί και νόμιμα. Η Μαρία, μάλιστα, είχαν κάνει κάποιες διεργασίες πριν από περίπου ένα χρόνο λόγω του θανάτου της δικηγόρου που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη απόφαση. Το θέμα αυτό πάγωσε και θεώρησαν οι ίδιοι σωστό στη δεδομένη χρονική στιγμή να κάνουν τα χαρτιά με τον τρόπο αυτό, τον όχι νόμιμο, που φαίνεται ουσιαστικά ότι απέκτησαν τη Μαρία με νόμο πιστοποιητικό γέννησης. Πάντως αυτό που τόνισαν ήταν ότι θέλανε να έχουν τη Μαρία νόμιμα και κινούνταν ήδη εδώ και ένα χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, επικοινωνιακά δεν λειτουργεί αυτό, διότι αν οι μάρτυρες στους οποίους προτείνεις έχουν πεθάνει, τα χαρτιά δεν είναι νόμιμα. Το ένα, το άλλο, στο τέλος το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κάτι ύποπτο μπορεί να συμβαίνει. Επειδή όμως έχουμε ζωντανή μαρτυρία εδώ πέρα του δικηγόρου, του κυρίου Μπαρτζόγη, ο οποίος συνάντησε τον πατέρα σε ανύποπτο χρόνο και μίλησε μαζί του για την νομιμοποίηση του παιδιού, θα έχει ενδιαφέρον τώρα να τον ακούσουμε και βεβαίως να συνεχίσουμε την εκπομπή. Κάτι άλλο, Σωτήρη, που θέλει κάποιος από τους παρευρισκόμενους να πει? Θα ήθελε κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι για την κατάσταση? Ναι, έχουμε ακόμα. Έχουμε τον Κώστα Μάκη, ο οποίος θέλει να πει κάτι. Γεια σας. Γεια σου, Κώστα. Αυτό που λένε όσοι απαγεί, πώς έχουν πει δηλαδή σε όλο τον κόσμο, ότι έχει αγοροπολισία, έχουν βγάλει κάποιο πόρισμα και λένε αυτό, ότι έχει γίνει αρπαγή? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Όσοι δημοσιογράφοι που έρχονται εδώ παίρνουν όλα τα καλύτερα, τους αφήνουμε και το εξής λένε και όλα σε έχει γίνει αρπαγή. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το μικρό το κοριτσάκι, επειδή είμαστε γείτονες, ζούμε σε αυτήν εδώ την περιοχή και ποτέ δεν έχουμε δώσει δικαίωμα και έρχονται και μας λένε αυτά τα πράγματα που υπάρχουν. Οκ, έχει γίνει αυτή η υιοθεσία, ναι, αλλά όχι αυτά τα πράγματα. Αυτά που λέτε, όχι, δεν ισχύουν. Και όσοι αυτό αναφέρομαι, ειδικά στους, και στον κύριο Γιαννόπουλο κιόλας, που λέει στο εξής. Από το χαμόγελο του παιδιού. Από το χαμόγελο του παιδιού. Ναι, το παιδί, ο κύριος πρόεδρος. Δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Ότι έχουν βγάλει και το μικρό το κοριτσάκι 4 χρονών να βγαίνει έξω να ζητιανέψει. Έλεος. Πραγματικά έλεος. Λυπάμαι και μόνο το εξής, που δεν υπάρχει κοινωνία. Παιδαγώγηση δεν υπάρχει. Πού είναι αυτό το κράτος? Δηλαδή, επειδή είχαμε δει δηλαδή ένα μικρό ξανθό κοριτσάκι, όλα για τα υπόλοιπα έχουν διαφερθεί καθόλου? Υπάρχει αυτό το γεγονός? Πού υπάρχει? Όχι. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι πάρα πολύ. Έλεος. Δεν υπάρχει κοινωνία. Έχουμε καταντήσει ζούγκλα. Δηλαδή, έχουμε δει ένα ξανθό κοριτσάκι. Όλα τα υπόλοιπα. Πού είναι τα υπόλοιπα τα παιδάκια? Έχω χαθεί 500 παιδάκια δηλαδή. Έχει διαφερθεί κανένας? Πού είναι? Λυπάμαι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αλλά για το παιδάκι να ξέρετε ότι αυτό το παιδάκι το έχουμε μεγαλώσει εμείς. Εμείς. Αγαπάμε περισσότερο το παιδάκι αυτό από τα δικά μας. Επειδή έχουμε δει ένα όμορφο παιδάκι. Όχι αυτό που λένε κλειδωμένο. Μέσα στο σπίτι. Έλεος πραγματικά. Πραγματικά έλεος. Δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία. Τέλος. Ζούγκλα. Η ζούγκλα έχει καταντήσει την Ελλάδα εδώ που υπάρχει. Δεν υπάρχουν αρχές. Και όσα αυτά που λένε κιόλας ότι έχουν δώσει τα έγγραφα, αυτό το έχετε ψάξει? Κρυφά φακελάκια που έδιναν, ελάτε εδώ, πάρετε αυτό εδώ? Όχι. Να πάτε να τα ελέγξετε όλα. Να πάτε να τα δείτε όλα. Αναφέρεστε στα πλαστά πιστοποιητικά. Ναι, ακριβώς έτσι. Σε ποια πλαστά πιστοποιητικά? Αυτά που έχουν γίνει κιόλας με τα έγγραφα που έχουν ληξιαρχές πράξεις. Κάτσε ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος αγράμματος, πώς γίνεται? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα ένας αγράμματος άνθρωπος να έχει βγάλει αυτά τα πράγματα? Άρα υπάρχει από πίσω κάποια άλλα πράγματα. Ρωτήστε δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα, ότι υπάρχει ευθύνη στις αρχές που εκδίδουν τα συγκεκριμένα. Ναι, εννοείται.
Υπάρχουν ευθύνες στις αρχές που αυτό καταρχάς δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μία γράμματη γυναίκα που δεν γνωρίζει τίποτα και να γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Πραγματικά λυπάμαι, δεν υπάρχει κοινωνία. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Και όσο για τη Μικρή τη Μαρία, εντάξει, όσοι οι αρχές κιόλας με το χαμόγελο και αυτός ο κύριος Γιαννόπουλος, επειδή σε έχει αναφέρει πολλά πράγματα, το χαμόγελο του παιδιού, να μην αναφέρω κι άλλα υπόλοιπα πράγματα. Λοιπόν, το καλό που θέλω από αυτόν τον άνθρωπο είναι να πει σωστά τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και να μην γίνονται άλλα χειρότερα. Για να το εξηγήσουμε αυτό και να κλείσουμε, πού θεωρείτε ότι κάνει λάθος? Το λάθος ότι έχει βγάλει αυτό το μικρό το κοριτσάκι, το τι λέει, την έχουν βγάλει έξω και ζητιανεύει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά? Πώς 4 χρονών, 4 χρονών κορίτσι να τη βγάλουν που δεν έχουμε δώσει δικαιώματα εδώ στη Θεσσαλία ειδικά? Ποτέ! Έχετε ακούσει φάρσαλα? Όχι. Λοιπόν, παιδιά, να πάρετε τα πράγματα έτσι όπως είναι από την αρχή. Και όχι έτσι όπως λέτε εσείς. Και οι δημοσιογράφοι πίσω. Επίσης, αυτοί οι δημοσιογράφοι, όσοι έρχονται εδώ, θα πάρουν δρόμο. Να λένε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και όχι με το ψέμα. Όχι με το ψέμα. Τελείωσε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαφής αγανάκτηση του κόσμου, Μάκη, για τον τρόπο που χειρίζονται τα μέσα την συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά και όλα όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες για την πολύ σημαντική αυτή και μυστήρια υπόθεση. Θέλω να σου πω ότι πιο πολύ μου άρεσε ο κύριος που μίλησε τώρα από τον Γιαννόπουλο, ο οποίος διαβεβαίωνε τον κόσμο στην τηλεόραση ότι το παιδί δεν ζήτησε τους γονείς του, δεν ενδιαφέρθηκε την τρίτη μέρα, ότι συνήθισε εκεί. Αρχίζω να αμφιβάλλω, να μου μυρίζει άσχημα αυτή η ιστορία όλη. Μην αφιερώσουμε όμως, αγαπητέ φίλε Μάκη, το έργο του Γιαννόπουλου, ο οποίος πιστεύω ότι έχει προσφέρει πάρα ακούστε, πολλά. Ακούστε, αυτό το παραμύθι της τηλεόρασης, ναι, των τιμητών, του έργου του Γιαννόπουλου, του Διανταφυλόπουλου, του Παπαρόπουλου, έχει τελειώσει εδώ. Έχει αγωνιστεί ο Γιαννόπουλος. Ακούστε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτά θα τα κάνετε σε άλλες εκπομπές. Όχι, δεν το κάνω. Πρωινές, μεσημεριανές. Έχω να μιλήσω 5 χρόνια με τον Γιαννόπουλο. Σας έχω βαρεθεί όλους. Σας βλέπω στις εκπομπές τις πρωινές. Έβγαλα το θέμα του Μητρόπουλου και ήσασταν πάπιες όλοι. Δεν έχω πάει πουθενά. Πάπιες και δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω πάει πουθενά. Έχω να μιλήσω με τον Γιαννόπουλο 5 χρόνια. Το Μπαρτζόκι. Κύριε Μπαρτζόκι, σας παρακαλώ. Καλό. Πού δικηγορείτε? Στη Λάρισα. Κρίμα. Άμα δεν είστε στην Αθήνα και δεν πίνετε στον Τακάπο καφέ, δεν είστε αξιόπιστος μάρτυρας για την τηλεόραση. Αγωνιζόμαστε κάποιο συγκεκριμένο. Ναι, πρέπει να είστε στο τρίγωνο. Σε συγκεκριμένο τομέα. Εγώ ναι, ασχολούμαι με τους δανειολήπτες. Ναι, και, κυρία Νούγκα, στη Θεσσαλονίκη, εσεί στη Λάρισα, καταλάβατε, πολίτες τρίτης κατηγορίας. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Αυτοί που δεν έχουν και χρήμα να σου δώσουν, κύριε Γκρέμπερ. Σας έβγαλε κανένα μεγάλο κανάλι να πείτε αυτό που συνέβη? Δεν είναι. Μόνο στην ιστοσελίδα. Αυτό τη μάρτυρα. Μόνο σε δύο ιστοσελίδες. Το ρεπορτάζ και στη δικιά σας. Γιατί άραγε? Γιατί δεν βγάλατε τον αυτόπτη μάρτυρα δικηγόρο? Ήρθε ολόκληρος δικηγόρος εδώ να παίξει θέατρο ότι συνάντησε τον πατέρα σε ανύποπτο χρόνο. Όχι. Με το παιδί. Υπάρχουν μάρτυρες κι άλλοι. Λοιπόν, θα για ανοίξουν στόματα σήμερα. Πείτε τι συνέβη λοιπόν. Καταρχήν θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη σειρά. Γιατί αν το παιδί δεν ήταν τσιγκάνος ο πατέρας, δεν θα μην... Ακούστε, η υιοθεσία από τη στιγμή δεν είναι νόμιμη. Η πολιτεία πρέπει να πράξει συγκεκριμένα πράγματα. Τα παιδιά τα παίρνει, τα βάζει σε ένα ίδρυμα προφανώς το οποίο είναι κατάλληλο για τη φύλαξη ενός τέτοιου παιδιού, μέχρι να διαπιστώσει τις συνθήκες που περιήλθε στα χέρια αυτής της οικογένειας το παιδί, μήπως και πρόκειται για κύκλωμα. Δεν πρόκειται για κύκλωμα. Όταν μια οικογένεια προσπαθεί να υιοθετήσει ένα πλάσμα επειδή είναι τσιγκάνοι, δεν το δικαιούνται. Δεν το πιάσα αυτό. Δηλαδή οι μη τσιγκάνοι πόσο ενδιαφέρθηκαν για όλα αυτά τα παιδάκια? Θα σας πω. Για πείτε μας. Εγώ από τότε που έχει σκάσει το θέμα, έχω 3 μέρες, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πραγματικά να κοιμηθώ, γιατί νιώθω κάτι μέσα μου ότι ίσως πήγε στραβά. Πιστεύω ότι αυτή η οικογένεια που δεν είναι παντρεμένη, αλλά νιώθουν ως παντρεμένη, έχουν παντρεμένη με τσιγκάνικο γάμο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν πέσει θύματα της αγραμματοσύνης τους, πρώτα θα πω, και δεύτερον της μικροαπατεωνιάς που έχουν. Γιατί έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη, ειδικά στη Λάρισα, για διάφορες μικροϋποθέσεις και σε μία, νομίζω, ο πατέρας ήταν συνεργός σε ληστεία, δηλαδή παρακολουθούσε κάπου, νομίζω, στις οφάδες, όταν πήρανε κάποια χρήματα από έναν υπάλληλο του ΕΛΤΑ, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ τον πατέρα τον γνωρίζω όπως γνωρίζω πάρα πολλούς από αυτούς τους Αθηγάνους στην περιοχή της Λάρισα, γιατί είμαι μάχημος δικηγόρος. Έτυχε να είμαι στα δικαστήρια μετά μια υπόθεση δανειοληπτών, νομίζω ή Μάρτιο ή Απρίλιο, που είδα τον Χρήστο Σαλή
και την Δημοπούλου την Ελευθερία, που πήγανε στα δικαστήρια με ένα τσούρμα από παιδιά και ήταν νομίζω και άλλα δύο ή τρία άτομα θήγκανοι. Αυτά τα παιδιά ήταν όλα έτσι, φαινόταν τσιγκανόπουλα, μόνο ένα ξανθό. Μετά, ένα ξανθό το οποίο κυκλοφορούσε και νομίζω, κύριε Τραδαφυλόπουλο, ότι κρατιόταν τα παιδάκια από το χέρι, όπως βλέπετε όταν πάνε εκδρομή, όπως πάνε εκδρομή τα παιδάκια, ένα περίπατο, για να τα προσέχουν να μην φύγουνε και τα πατήσει ένα αυτοκίνητο. Κάπως έτσι εγώ τα είδα. Παρουσία δικιά μου ήταν και ένας αστυνομικός του δικαστικού μεγάλου της Λάρισσας. Τα είδε. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Του λέω, ρε Χρήστο, τι είναι αυτό το παιδάκι εδώ, το ξανθό. Και μου λέει ότι αυτό, λέει, δεν είναι δικό μου, είναι το αδερφού μου. Και ότι μου το άφησαν, μας το άφησαν έτσι, γιατί αυτοί νιώθουν οικογενειακά όλο το θέμα. Παρένθεση, με ειδοποιούν τώρα από το κοντρόλ ότι την εκπομπή έβλεπε ο κύριος Θοδωρής Αθανασιάδης από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, που γνωρίζει το παιδί και την περίπτωση. Ακούστε με λίγο οπότε να τελειώσω. Θα επιβεβαιωθείτε σε λίγα λεπτά, δηλαδή, για αυτά που λέτε. Είπανε ότι Βούλγαροι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω, γιατί εγώ μ' αρέσει να λέω την αλήθεια και να... Όσο και να είναι, είπα για ποιο λόγο πιστεύω ότι ενδεχομένως έχουν εμπλακεί και μάλιστα πολύ σοβαρά την ελληνική δικαιοσύνη. Είπανε ότι το παιδί το άφησαν Βούλγαροι εργάτες και μάλιστα είπε μια λέξη την οποία δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτή η λέξη που θα πω τώρα, γιατί έχουν περάσει 6 μήνες. Είναι η ανταμοιβή μας και νομίζω είπε και η χαρά μας. Δηλαδή, εγώ δεν το ρώτησα, γιατί αυτό στο διάδρομο του δικαστικού μεγάλου Λάρισσας. Ρώτησα, τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Είναι ότι εμείς τους βοηθήσαμε. Βέβαια, έπρεπε να αντιληφθώ ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Αλλά έτσι όπως μου τα έδωσε ο κύριος Σαλής αυτός να καταλάβω, είναι ότι το άφησαν πρόσχερα και θα έρθουν να το παραλάβουν. Γιατί οι γονείς κάπου πήγαν αλλού να δουλέψουν εκτός από Λάρισσα. Και εκεί πέρα σταμάτησε η κουβέντα, σε αυτό το κομμάτι. Καταλάβατε ότι... Με πλησιάζει ότι... μετά, έχει συνέχεια. Με πλησιάζει μετά και επειδή ξέρω ότι εγώ είμαι και στο Δήμο Λαρισαίων, ασχολούμαι, και μου λέει πώς γίνεται δημοτολογικά να μπει στη μερίδα τα παιδιά. Δεν είπε για το συγκεκριμένο. Και του λέω, αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ αυτά τα θέματα. Είναι τα ξέρω του ληξιαρχείου της Λάρισσας ή το δημοτολόγιο. Θα πάτε εκεί πέρα. Εγώ είμαι σίγουρος, κύριε Τρεταφυλόπουλο, χωρίς να ξέρω περισσότερα, γι' αυτό πιστεύω πρέπει να ακουστούν κάποιες, θα έλεγα, μαρτυρίες κι άλλες, ότι εκείνη τη μέρα κάπου πήγαιναν να δείξουν τα παιδιά στη Λάρισα. Πού πήγαιναν να τα δείξουν, ποιος τα ζήτησε, ποια υπηρεσία τα ζήτησε, να τα μετρήσει, να τα δουν, να τα κάνουν, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τα 14 παιδιά, τα 4 φαίνεται ότι είναι δικά τους βιολογικά. Νομίζω ότι ήταν γύρω στα 4 με 5 εκείνη τη μέρα. Και τα 10 δεν είναι δικά τους. Όχι, δεν ήταν εκεί πέρα πάντως. Ναι, γνωρίζετε για αυτά τα 10 πώς. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω όμως από ό,τι είδα και στα μέσα ενημέρωση ότι έχει δύο δημοτολογικές μερίδες. Ένα στη Λάρισα, δημοτολογικές με 5 παιδιά, και ένα στα Τρίκαλα. Και εδώ πρέπει να ερευνηθεί ο ρόλος των υπηρεσιών. Πώς δηλαδή δηλώθηκαν αυτά τα παιδιά. Α, καλά, εντάξει, αφήστε το. Εγώ όμως, κύριε Τραδαβλό. Μου έκανε μια εντύπωση, κύριε βουλευτά, λίγο συγγνώμη. Αφήστε εγώ προσωπική, παραλίγο να μην αδήλωτος. Γιατί ο γραμματέας της κοινότητας του χωριού ήταν αγράμματος, απλά. Κύριε Τραδαβλό, και μου είχε περιμένει να πω, κύριε Μιχαγγελογιαννάκη. Το 2011 στο Δήμο της Αθήνας. Παραλίγο να είμαι ανύπαρκτος. Είχαμε 50. Το 12 είχαμε 200. Τώρα έχουμε 400. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, τι γίνεται με αυτή την ιστορία εδώ? Η προκάτοχή σας. Όχι, όχι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Τι όχι, να μην πω. Συγκεκριμένο. Έχουμε 800% αύξηση στην Αθήνα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, στο Δήμο των Αθηναίων. Ακούστε κάτι. Και ρωτώ τον κύριο Καμίνη απόψε εδώ, ως βουλευτής, να μου το δικαιολογήσει αυτό. Ακούστε κάτι. Έχουν ευθύνες. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, θα με ακούσετε, μωρέ. Ένα λεπτό. Μου μιλάτε, ακούστε. Συγκεκριμένα. Ακούστε. 800% επειδή αύξηση. Λυσάξατε τη χώρα αυτή στα ρουσφέτια. Να τα πάλι. Πολιτικάντιδες του κερατά, όλοι μαζί. Να, ακούστε τα... λοιπόν. Τους πιο άχρηστους που είχατε, τους βάζετε στις υπηρεσίες. Πάω λοιπόν, ακούστε, να σας πω γιατί. Εγώ έχω μια ημερομηνία γέννηση πριν 14 Αυγούστου. Γιατί με βάλανε τώρα Ιούνιο και τέτοια, είναι γιατί ο γραμματέας πήρε το χαρτί, το ξέχασε, πήγε ο πατέρας μου, έβαλε άλλη ημερομηνία. Όταν θυμήθηκε, με έβαλε εμένα. Έχω άλλη ημερομηνία, με ψάχνουν όταν λέω 14 Αυγούστου, γιατί αφού είσαι Ιούλιο. Δεν φτάνει αυτό, μου βγάζουν μια ταυτότητα. Αστυνομική τώρα αυτή, έτσι. 1,92. Σας φαίνομαι για 1,92. Είμαι 1,81.
Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι με βάλανε 11 πόντους παραπάνω. 11 πόντους. Πάω να περάσω τα σύνορα της Ελβετίας, κοιτάνε την ταυτότητα, μου λέει 1,92. Με κοιτάνε. Γελάω, λέω, λάθος στο αστυνομικό. Μου λέει, δεν μπορεί να είναι λάθος στο αστυνομικό. Καθυστέρηση μια ώρα στα σύνορα για το 92. Έρχομαι πίσω, πάω στο αστυνομικό τμήμα, εδώ. Στη γειτονιά μου. Λέω, ρε, βγάζω ταυτότητα, διορθώστε. 1,81, μετρήστε με. Κιόλας 1,81, μετρήστε με, σας παρακαλώ. Ναι. Γελάγανε οι αστυνομικοί. Μη στεναχωριέστε, εμείς δεν κάνουμε λάθος. 1,72 η καινούργια ταυτότητα. Έρχεται η ταυτότητα. Λέω, όχι ρε, με κοντένουν, με ψηλαίνουν, λάστιχο με έχουν κάνει. Όταν πας με μια τέτοια ταυτότητα σε σοβαρή υπηρεσία, ο άλλος που λέει 1,72, 1,82, 1,82. Που είναι στο Δήμο Αθηναίων, κύριε Στρατευλόπουλε. Καραγκιοζηλίκια, δημόσιες υπηρεσίες, ό,τι πιο γελίο υπάρχει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να άνθρωποι, το πούμε δηλαδή καραγκιοζηλίζει και να μην το πούμε τίποτε άλλο. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μπορεί σίγουρα... Την ελαφρότητα του είναι να τη δικαιολογήσω παλιώς. Όχι, λαδώνονται, κάνουν, βέβαια, μα είσαι ανίκανος, πώς θα βγάλεις ρε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στον κύριο Θοδωρή Αθανασιάδη από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Θα σας πάω λίγο στο παρελθόν. 1997, η ζούγκλα και ο κίτρινος τύπος αποκαλύπτουν κύκλωμα εμπορίας βρεφών που δράσε όλη την Ελλάδα. Συνεργάτη της εκπομπής έρχεται σε επαφή με το κύκλωμα, προκειμένου να αγοράσουμε ένα βρέφο 45 ημερών από οικογένεια Ρωμά έναντι 2,5 εκατομμυρίων δραχμών. Επικεφαλής κυκλώματος φέρεται ο γνωστός δικηγόρος από Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρος Χατζή Αλεξάνδρου, ο δικηγόρος Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος έπαιρνε για τη δουλειά 300.000 δραχμές. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας αποκάλυψε ότι αυτή τη δουλειά την κάνει καιρό και μας ζήτησε να αποκαλούμε το μωρό αυτοκίνητο για να μην αποκαλυφθεί. Όχι Ρώμα, και Ρώμα. Βαποράκι ήταν η οικογένεια των Ρωμά, ενώ με το κύκλωμα συνεργαζόταν και παιδίατρος, η οποία εξέταζε τα μωρά. Όχι Ρωμά. Το ραντεβού για την αγοραπολισία το κλείσαμε στην περιοχή Νέα Ζωή στο Περιστέρι. Εκεί εμφανίστηκε η αστυνομία, επικεφαλής ο Μανώλης Φακιανάκης, επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σήμερα, ο οποίος πάνω στη βία του είναι εκπληκτική αυτή η ιστορία. Αντί για το πιστόλι, προέταξε τον καφέ από τη συγχυσή του για να τους πιάσει με αυτοφόρο σε ένα βαν, αλλά τους συνέλαβε και μάλιστα ήμασταν κι εμείς εκεί. Ιστορικές στιγμές, έτσι, τα σίκα-σίκα. Αυτή είναι η ιστορία που συσχετιζόταν και με τη Λαμία. Τη σκάφη, σκάφη, όχι Θεσσαλονίκη. Με τον πιο άσχημο τρόπο ξεκίνησε η ζωή του μόλις 45 ημερών βρέφους της Παρασκευής Λιατίφη. Η 18χρονη μάνα αποφασίζει να πουλήσει το παιδί της αντί 2,5 εκατομμυρίων δραχμών. Την προσπάθεια πώλησης ξεκινά μαζί με τον Δημήτρη και την Ειρήνη Λιατίφη. Ο δίθεν ενδιαφερόμενος αγοραστής έρχεται σε επαφή με το συγγενικό ζεύγος της μητέρας, όπου δίνονται οι κατάλληλες διευκρινήσεις. Μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα, να πιούμε τον καφέ μας. Πάρτα. Σε ένα φακελάκι όμορφα, όμορφα. Εντάξει, δουλίτσα κάναμε. Λοιπόν, το παίρνει το μωρό και φεύγει η ερεμένη μου και τελειώνει η υπόθεση. Εντάξει, και λύγουμε. Τόσο όμορφα τα πράγματα. Η επικοινωνία συνεχίζεται με τον δικηγόρο του κυκλώματος, Αλέξανδρο Χατζή Αλεξάνδρου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Πρόσεξε, από τώρα και στο εξής, όταν ναι. μιλάμε, ναι. ή θα μιλάμε από κοντά ανοιχτά ναι. στο γραφείο, καλά, σίγουρα. Ή στο τηλέφωνο θα μιλάμε. Λίγο πιο καμουφλαρισμένα. Δηλαδή το αυτοκίνητο θα μου λες, πουλήθηκε, αγοράστηκε κλπ. Έγινε καλώς. Έστω το αυτοκίνητο. Έχετε ξαναγοράσει τέτοιους αυτοκίνητα. Εγώ έχω κάνει τέτοιες υποθέσεις τόσες πολλές όσες δεν μπορεί να φανταστείς. Πριν από την αγορά του παιδιού, το ενδιαφερόμενο ζεύγος μαζί με τους μεσάζοντες επισκέπτονται παιδίατρο για να πιστοποιηθεί η καλή υγεία του παιδιού.
Από ό,τι φαίνεται, η παιδίατρος δεν αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη εξέταση σαν κάτι πρωτόγνωρο. Με την κυρία αυτή απλώς γνωρίστηκα την άλλη φορά, γιατί σε κάποιους γνωστούς μου, ήθελα να βρήκα να βρήκα το παιδάκι αυτό. Είναι φίλη μου αυτή από την Καβάλα και μακρύνουν συγγενείς και τους πήρε το παιδάκι. Κάναμε κάποιες εξετάσεις. Αλλά δεν τους άρεσε. Α, πήρε ένα άλλο παιδάκι. Το ίδιο, αυτό παιδάκι. Όχι αυτό. Δεν ξέρω να πει την κυρία. Αυτό δεν το ξέρω. Το τελικό ραντεβού δόθηκε. Τετάρτη, 4 Ιουνίου, 11 το πρωί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Νέας Ζωής στο Περιστέρι. Η συναλλαγή έχει ξεκινήσει και η σύλληψη γίνεται παυτοφόρο. Bollywood, ελληνικό. Άνα μου χαθείτε, Φαρισαίοι. Απατεώνες, Φαρισαίοι. Ο δικηγόρος, ο μη Ρωμά, που τα παιδιά του αποκαλεί αυτοκίνητο και διαβεβαιώνει τον δημοσιογράφο ότι ξέρετε πόσες τέτοιες αγοραπολισίες έχω κάνει εγώ. Τόσες που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ως δικηγόρος βεβαίως προστατευόμενος από το σύστημα, δικηγόρος Μονής Βατοπεδίου και Βάλερ Μαγάρης και το Βατοπέδι, διότι χρησιμοποιείς τον τίτλο. Άθικτος. Τον πιάσαν, τον πήγανε μέσα, τον αφήσαν ελεύθερο, το σύστημα λειτουργεί. Παραδικαστικό, μου λέτε γιατί έκανα το παραδικαστικό. Γιατί τρελάθηκα. Γιατί έβλεπα όλες αυτές τις συμμορίες να δρουν και σήμερα εμφανίζεται ότι το κράτος υπάρχει. Πώς υπάρχει, ρε. Υπήρχατε. Ήσασταν εκεί ελεύθερος και όχι μόνο αυτό. Μας έκανε και αγωγές και μηνύσεις. Βγήκε και από πάνω. Έλεγε το παιδί αυτοκίνητο, διαβεβαίωνε ότι εγώ, ξέρετε πως τόσες λέει που έχω κάνει, τα ακούσατε, που δεν μπορείτε να τις φανταστείτε. Η Ρωμά μέσα, γιατί είναι Ρωμά. Μα για το Ρωμά, γιατί όταν δεν μιλήσετε εσείς για τους Ρωμά, θα μιλήσουν οι Ρωμά, δεν θα μιλήσετε εσείς. Όχι, δεν θα μιλήσετε, για τους κριτικούς θα μιλάτε. Όχι, εγώ θα πω μία λόγια για να μιλήσει μετά η εκπρόσωπος τους. Θεσμικά θα μιλήσω. Έχουμε τούτη τη στιγμή δεδομένο ότι κάθε μέρα στην Ελλάδα έχουμε μία εξαφάνιση, ναι ή όχι. Στο πρώτο τετράμινο του 2013 ευρέθηκαν 138 παραπάνω από μία. Ένα.
Έχουμε τούτη τη στιγμή παιδική φτώχεια 440.000, ναι ή όχι? Ναι, UNICEF. Έχουμε τούτη τη στιγμή αλλαγή γονέων. Προσέξτε, διαδικτυακά αναβδομάδα. Μία οικογένεια, ναι. Έχουμε τούτη τη υιοθεσία, 800 άτομα. Έκανε μια υπέροχη εκπομπή με την εξωσωματική. Ακούστε, και στα 800 στην υιοθεσία, το 95% είναι στα ιδιωτικά. Και τα υπόλοιπα μόνο στα κρατικά. Ένα λεπτό, Έχουμε τον κύριο Αθανασιάδη από την Βουλγαρία. Κύριε Αθανασιάδη. Κύριε Αθανασιάδη. Μας ακούει ο κύριος Αθανασιάδης? Ναι. Ναι, κύριε Αθανασιάδη, σας ακούω. Το 2010 η γυναίκα μου γεννούσε εδώ στο νοσοκομείο του Σαντάσκι, στη Βουλγαρία. Ναι. 2010. Το συγκεκριμένο παιδάκι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Μάλιστα. Είχε στο δεξί, αν θυμάμαι καλά, είχε επιδέσμους που το είχαν βάλει. Mm-hmm. Δεν είναι 4 χρονών, όπως λέτε, είναι 6 χρονών περίπου το παιδάκι αυτό. Μάλιστα. Και αυτό το λέω σίγουρα γιατί μου φάνηκε πολύ παράξενο κατάξει αυτό και έτσι μεγάλα μάτια όπως ήταν. Το επιβεβαιώνουν και οι εξετάσεις που έγιναν από τους γιατρούς και επιβεβαιώνουν ότι το παιδί είναι 6 ετών, πρέπει να είναι 5 με 6 ετών. Τόσο πρέπει να είναι, 5,5 με 6 πρέπει να είναι. Μάλιστα. Γιατί εγώ το θυμάμαι τα γύρω στα 2 με 2,5 που το ρώτησα το παιδί, τη μαμά που ρώτησα, μια μελαχρινή ήταν η μαμά. Ποια μαμά το συνόδευε το παιδί? Βουλγάρα ήταν η μαμά και ήταν πάλι στο νοσοκομείο και ήταν έγκυος. Μάλιστα, η μαμά ήταν Βουλγάρα. Βουλγάρα την κάνανε, ναι, εδώ στο, μένει εδώ στο Σαντάσκι μένει. Στο Τσίγκανη με χαλά που είναι εδώ η Βουλγάρη. Α, είναι Τσιγκάνα Βουλγάρα η μαμά. Τσιγκάνα είναι η μαμά, είναι μελαχρινή και ο άντρας της είναι Ξανθός. Ο πατέρας του παιδιού είναι Ξανθός. Ξανθός είναι, ναι. Τσιγκάνος κι αυτός. Τσιγκάνος κι αυτός και μένουν στο Τσίγκανη με χαλά. Μάλιστα, δεν μου λέτε. Επομένως, εσείς γνωρίζετε που μένουν οι γονείς του παιδιού. Γνωρίζω. Εγώ έχω βιοτεχνία και έχω πάρα πολλούς τσιγκάνους στη βιοτεχνία μου. Ωραία. Μου κάνετε μια χάρη αυτό πρέπει που δεν... Πρέπει να τους ξέρουν σίγουρα. Ωραία. Κάντε μου μια χάρη, σας παρακαλώ. Σας σχετεύω. Αυτό που δεν έκανε η ελληνική αστυνομία και οι αρχές. Πηγαίνετε να βρείτε τους γονείς, τους βιολογικούς του παιδιού. Να τους φέρουμε εδώ. Να ηρεμήσουν οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Να ηρεμήσουν και οι Έλληνες ερευνητές όλοι. Να πάει στο διάλογο να τελειώνει αυτή η ιστορία. Διότι πόσο νου χρειάζεται κοινό με τόση δημοσιότητα να το έχει χάσει Ολλανδός το παιδί, Άγγλος θα το έχει βρει. Αλλά βεβαίως... Όχι. Το παιδάκι υπάρχει... είναι από εδώ που Σαντάσκι είναι. Μα βεβαίως, ξέρετε, εάν είναι, αν έτσι έχουν τα πράγματα, διότι εγώ πάντοτε κρατάω μία πισινή που λένε και έχω τις επιφυλάξεις μου, εάν έτσι έχουν τα πράγματα, βεβαίως και θα γυρίσει τούμπα η ιστορία. Και θα εμφανίσουμε το ρατσιστικό μας πρόσωπο, το οποίο δεν ανέχεται ένα τσιγκάνος να είναι ξανθός, δεν ανέχεται μια φτωχή οικογένεια τσιγκάνου να υιοθετήσει άλλο ένα παιδί, άσχετα αν ο τσιγκάνος το κάνει γιατί θέλει να παίρνει τα επιδόματα, το ένα, το άλλο, στην κοινωνία που ζούμε, δεν κατάλαβα, όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλά θέλω να καταλήξουμε κάπου για να τελειώνει το σύριαλ. Εσείς είστε σίγουρος ότι το παιδί... Το συνόδευαν οι βιολογικοί του γονείς, έτσι? Εγώ είμαι σίγουρος, 99%, η γυναίκα είμαι 100% γιατί της φάνηκε πολύ παράξενο τόσο γαλανά μάτια και κατάξενο. Μάλιστα. Ο πατέρας ήταν ξανθός και γαλανομάτης? Ο πατέρας ξανθός και γαλανομάτης είναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν φτωχοί άνθρωποι προφανώς. Αυτοί την κάνουν όλοι φτωχοί στην τεχνία, δουλεύουν και κατά περιόδους πάνε στην Ελλάδα και δουλεύουν στα χωράφια. Προφανώς λοιπόν έφεραν το παιδί στη Λάρισα για να πάει για τα μάτια του στην πανεπιστημιακή κλινική όπως το επιβεβαιώνουν και οι άλλοι που υπάρχουν. Επομένως μπορούν να βρεθούν τα αρχεία του πανεπιστημιακού. Γι' αυτό καταθέσαμε. Βεβαίως για το μπορούμε παιδί. Μπορούμε να ρωτήσουμε αν εκείνη την περίοδο ήταν στην Λάρισα το 2009. Γνωρίζετε αν εκείνη την περίοδο. Το 2010, το 2010 τους πέτυχα. Δούλευαν στα χωράφια των Φαρσάλων. Το 2000, δεν ξέρω πού δουλεύανε. Αυτοί πηγαίνουν, έχει γραφεία που τους παίρνουν και τους πηγαίνουν στην Ελλάδα και δουλεύουν. Υπάρχουν, τι είπατε, γραφεία? Γραφεία και από στο Σαντάφι έχει γραφεία που ζητάνε... Επομένως μπορούν να βρεθούν τα αρχεία αυτά, ναι, σε αυτά, ναι, ναι, τα γραφεία. Όχι. Κύριε Αθανασιάδη, μάλιστα, κάντε μου τη χάρη. Επειδή φαίνεται ότι συζητήσατε με τους γονείς και περισσότερο η σύζυγος γιατί στα νοσοκομεία... Όχι, η γυναίκα μου, εγώ δεν τα... Η γυναίκα μου το πολύ το ξέρει.
Ωραία. Η γυναίκα σου είναι Ελληνίδα? Όχι, Βουλγάρα είναι. Βουλγάρα. Ακόμα καλύτερα. Οι γονείς στα νοσοκομεία συνδέονται και συναισθηματικά μεταξύ τους. Συζητάνε για τον πόνο τους, το πρόβλημα του παιδιού τους, το δικό τους, ό,τι να είναι. Κάντε μου τη χάρη, βάλτε τη σύζυγο να βρει τους βιολογικούς γονείς αύριο, γιατί θα είναι μεγάλη είδηση να τελειώνει όλο αυτό το σύριαλ. Κύριε Δαλεσσόβα, αν με επιτρέπετε. Μα επειδή είναι. Ακούστε, το αυγό του Κολόμβου ήταν εύκολη υπόθεση. Αλλά δεν το γύρνα για ανάποδα να το καθίσει και να το σπάσει. Το πρόβλημα αναλυθεί, κύριε Δαλεσσόβα. Δεν είναι μόνο η γονή, το πρόβλημα. Το παιδί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Επομένως, ένα έτος. Ένα λεπτό, κύριε Αθανασιάδη. Το 9 γεννήθηκε το παιδί. Επαναλάβετε κάτι, τι είπατε. Επομένως, το 10, ένα έτος είναι ένα χρόνο. Το παιδί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Δεν το πήρανε μικρό. Ένα λεπτό, μιλάτε για λίγο να το πείτε. Πείτε το πάλι, κύριε Αθανασιάδη. Λέω γιατί είναι εύκολο. Το παιδί αυτό ήταν στο νοσοκομείο. Είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Πρέπει να υπάρχουν και εκθέσεις στο νοσοκομείο σίγουρα. Γιατί εδώ οι Βουλγαροί τα κρατάνε αυτά εδώ πέρα. Κρατάνε αρχεία. Είμαι σίγουρος ότι είναι πιο οργανωμένοι. Λοιπόν, θα μου κάνετε μια χάρη, θα λειτουργήσετε ως ρεπόρτερ και θα πάρετε και το βραβείο του ρεπορτάζ της χρονιάς. Πηγαίνετε να βρείτε. Δεν χρειάζεται, ευχαριστώ πολύ. Θα βρείτε το παιδί, τους γονείς. Και θα έρθω εγώ να τους πάρω συνέντευξη στο Σαντάνσκι. Α, δύσκολο. Αλήθεια σας λέω. Θα έρθω εγώ να πάρω τη συνέντευξη από τους βιολογικούς γονείς, να τους πάρουν και βιολογικό υλικό, να διαπιστώσουν ότι το παιδί είναι δικό τους, να ησυχάσουμε ότι δεν πρόκειται περί κυκλώματος και να τελειώνει. Η γυναίκα μου είναι σίγουρη 100% το παιδάκι αυτό είναι το ίδιο. Δεν αμφιβάλλω. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το παιδί πρέπει να είναι, για το οποίο μιλάτε εσείς, γιατί ανέφεραν και οι θετοί του γονείς ότι το παιδί είχε πρόβλημα με τα μάτια και ο άλλος σήμερα οι μάρτυρες από εκεί ότι το παιδί το πήγαιναν στο γιατρό γιατί είχε ένα πρόβλημα με το μάτι. Επομένως, σήμερα... δεν το πήραν ημερών όπως λέγανε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πήρανε ετών. Γύρω στα 2 χρονών πρέπει να ήταν. 2 ετών. Σίγουρα υπάρχουν τα αρχεία, κύριε Αθανασιάδη. Πάτε και μόνο σας στο Σαντάνσκι εκεί πέρα. Προφανώς λοιπόν να πούμε στον κύριο Γιούνκερ. Υπάρχουν λάθος που λένε ότι οι γονείς, οι φυσικοί γονείς, οι Βουλγαροί, ερχόταν και το βλέπαν το παιδί κατά διάστημα. Και ότι πηγαίνα στον παιδίατρο, στην Λάρισα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί όλος ο κόσμος ανακάλυψε πόσο όμορφα είναι τα παιδιά των Τζιγκάνων. Δεύτερη διαπίστωση. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερη διαπίστωση. Ο κύριος Γιούνκερ, η κυρία Μέρκελ και οι τσάτσοι τους εδώ στην Ελλάδα θα καταλάβουν ότι οι γονείς όταν δεν έχουν να το μεγαλώσουν και να ταΐσουν και να του φτιάξουν το μάτι του, καταφεύγουν ακόμα και σε υιοθεσία, σε τσιγκάνους, για να τα βγάλουν πέρα. Και τρίτη διαπίστωση, που θέλω να την πω έτσι για τους αγαπημένους μου τσιγκάνους, τους ωραίους τσιγκάνους όπως είναι η κυρία Χαϊλοπούλου, η πολιτική γυφτιά δεν θα φύγει ποτέ από αυτόν τον τόπο. Ούτε δημοσιογραφική. Γιατί είναι μια γυφτιά ασύλληπτη. Αρκεί να δείτε καθημερινά τις δηλώσεις και τις παρουσίες τους στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Και τότε θα πιστείτε ότι αυτή η γυφτιά δεν θα εκλείψει ποτέ από αυτόν τον τόπο. Και η υποκρισία. Στην αγαπημένη μου φίλη εδώ τη Βουλευτίνα, η οποία έδειξε την ευαισθησία της, ενδιαφέρθηκε όπως θα έκανα και εγώ και όλοι εντυπωσιαστήκαμε, είδαμε ένα όμορφο μωρό. Και είπαμε ότι αν είχε απαχθεί το μωρό είναι μέγα θέμα, γιατί το θέμα υπάρχει, υφίσταται. Προσέξτε. Το θέμα υφίσταται. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δυστυχώς. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλη η κοινωνία τελικά λειτουργήσε με στερεότυπα, ακριβώς όπως στα θέματα τα οποία θίξατε τελικά κι εσείς. Αυτό όμως που τελικά παρακολουθήσαμε ήταν ότι μία ολόκληρη κοινωνία στα Φάρσαλα αγκάλιασε αυτό το παιδάκι και αυτή την οικογένεια και υπήρξαν μαρτυρίες όπου μόνο το αντίθετο είπανε από αυτά που τελικά ο κύριος Γιαννόπουλος μας έλεγε ότι το παιδί ούτε τους γονείς τους δεν αναζήτησε. Σας λέω, πάμε στον καταβλισμό στα Φάρσαλα. Φαντάζομαι, Σωτήρη, ότι θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι οι άνθρωποι ακούγοντας έναν Έλληνα πολίτη που ζει στο Σαντάνσκι να λέει ότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φυσικοί γονείς του παιδιού και αύριο θα πάμε να τους βρούμε.
Αυτό που λες, Μάκη, έχει προξενήσει ιδιαίτερη απορία στον κόσμο εδώ, γιατί ενώ ο φερόμενος ως πατέρας είπε στην απολογία του ότι να τον αφήσουν να πάει στους φυσικούς γονείς του παιδιού και να λυθεί έτσι το μυστήριο, για ποιο λόγο η αστυνομία δεν το επιτρέπει αυτό και μάλιστα δεν προχωράει ο ανακριτής και συντάξει του τηλεφωνικού απορρίτου που θα ξεδιάλυνε πολύ το μυστήριο. Μια κουβέντα, Μάκη, από τον πατέρα, ο οποίος είναι... Ναι, ναι. Υπάρχει θέμα. Η αστυνομία δεν μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ύποπτος για αρπαγή παιδιού. Πρώτα θα σιγουρευτεί, θα ψάξουν προφανώς και εκείνοι με τη σειρά τους να βρουν τους βιολογικούς γονείς. Αν τους προλάβουμε εμείς τόσο το καλύτερο, τους βγάλουμε από τον κόπο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν εύκολα οι βιολογικοί γονείς από τα αρχεία του νοσοκομείου στο Σαντάνσκι που πήγε το παιδάκι 2 ετών. Και μετά, αφού βρούμε και τους γονείς και πάμε εκεί, θα κάνουμε άλλη εκπομπή για διαφορετικό λόγο. Κάνε υπομονή ένα λεπτό, να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε γρήγορα κοντά σου για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί. Το κράτος που απέχει, το κράτος πρόνοιας που δεν υπάρχει, το κράτος αυτό που έχετε βαρεθεί να ακούτε, κατεφημισμόν κράτος, το οποίο εμφανίζεται πάντοτε ως απομηχανής θεός για να σώσει την πατρίδα με τα διάφορα, τους διάφορους σφουγκοκολάριους, αυτούς οι οποίοι συσκέπτονται, συνεχώς συσκέπτονται χωρίς να βγαίνει ποτέ συμπέρασμα, χωρίς να γίνεται δουλειά. Πάμε στον καταβλισμό στα Φάρσαλα. Σωτήρη. Μάκη, ο Παντελής εδώ θέλει να εκφράσει μια αγωνία η οποία είναι και αποτελεί και το κύριο θέμα συζήτησης του καταβλισμού των Ρωμά εδώ στα Φάρσαλα. Παντελή. Ναι, θέλω να πω για τη μικρή Μαρία ότι μας λένε ότι η Μαρία περνάει καλά, είναι καλά, αλλά η Μαρία εδώ που έχει μεγαλώσει με εμάς και που την ξέρουμε πολύ καλά τι παιδάκι ήτανε, δεν είμαστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλά αυτό το παιδί εκεί πέσα. Γιατί ξέρουμε ότι θέλει τον πατέρα της, θέλει τη μάνα, θέλει τα αδέρφια. Γιατί δεν πήγε ένας δημοσιογράφος να μας δείξει ότι το παιδί αυτό εκεί μέσα περνάει καλά. Αυτό το παιδί, χωρίς τη μάνα της και χωρίς τα αδέρφια της, δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να καθίσει εκεί πέρα. Και μάλιστα ακούσαμε από τους συγγενείς ότι δεν μιλάει ελληνικά. Μιλάει μόνο τη διάλεκτο των Ρωμά, οπότε θα έχει και πρόβλημα επικοινωνίας. Βεβαίως, μιλάει μόνο το Ρωμά. Και όχι όπως είπαν ότι δεν μιλάει καλά τσιγκάνικα. Τα Ρωμά τα μιλάει πάρα πολύ καθαρά. Τα μιλάει και καλύτερα από τα δικά μας τα παιδιά, η Μαρία. Βέβαια, θέλουμε τη Μαρία πίσω. Μεγάλος. Και θέλουμε ένας δημοσιογράφος να πάει εκεί μέσα και να μας δείξει σε τι καταστάσεις είναι η Μαρία. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα δεν το έκανε κανένας. Μας λένε μέσα από το χαμόγελο του παιδιού ότι η Μαρία είναι καλά, περνάει καλά. Αυτά είναι ψέματα. Η Μαρία δεν είναι καλά εκεί μέσα, δεν περνάει καλά εκεί μέσα η Μαρία. Είναι από εκεί ρεπορτάζ ότι πώς περνάει η Μαρία και τα αδέρφια τη ζητάνε πίσω τα υποθετέμενα αδέρφια της και θέλουν να την επισκεφτούν στο χαμόγελο του παιδιού κάποια στιγμή. Να έχουν δικαίωμα να πάνε να τη δουν για αυτή. Γιατί μάλιστα στεναχωριούνται και κλαίνε για τη Μαρία, όχι μόνο τα αδέρφια της, όλος ο καταβλισμός. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι σου έχει μεταφέρει τα νέα ότι υπάρχει άνθρωπος από το Σαντάνσκι που γνωρίζει τους γονείς και λέει με σιγουριά ότι είναι οι γονείς του παιδιού και όπως καταλαβαίνεις, αύριο θα με περιμένει στη Λάρισα για να συνεχίσουμε μαζί το μακρύ ταξίδι. Καθόλου μακρύ, είναι πολύ κοντά το Σαντάνσκι. Λοιπόν, στη Βουλγαρία για να δούμε, να βρούμε τους πραγματικούς γονείς. Και μετά θα κάνουμε τεστ DNA στον Πρωθυπουργό. Βέβαια. Διότι, ένα λεπτό, εσύ το κόμμα του δεν σας έχει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αφού έδειξε τόση ευαισθησία για την πιθανολογούμενη Ολλανδία-Αγγλίδα Μαρία, τώρα που αν αποδειχθεί ότι είναι πραγματική τσιγκάνα, δεν πρέπει να δείξει την ίδια ευαισθησία αποδίδοντας το παιδί στη φυλή της. Κοιτάξτε να δείτε, την ευαισθησία θα πρέπει να την έχουν δείξει όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει και που δυστυχώς τελικά όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ληφθεί καμία κοινωνική μέρημνα. Έχουν, ξέρετε, πόσα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν περάσει ακριβώς για να γίνουν έργα είτε στους καταβλισμούς τους, στην στεγαστική τους αποκατάσταση, ακόμα και για την εκπαίδευση. Πόσα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν γίνει. Τόσα εκπαιδευτικά προγράμματα που τα έχουν εκμεταλλευτεί τόσοι κρατικοί φορείς, που αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν παραμορφωθεί, εν πάση περιπτώσει, με τόσα χρήματα που έχουν περάσει και τα έχουμε διαχειριστεί ως χώρα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που λείπει και έλειπε τόσα χρόνια είναι ένα σωστό κοινωνικό κράτος που ήταν ανύπαρκτο και που τελικά αυτό ήταν που έχει οδηγήσει στην έξαρση των στερεοτύπων όλων εμάς που επειδή είδαμε ένα ξανθό παιδάκι όμορφο υποθέσαμε ότι δεν είναι τελικά τσιγκανάκι. Εσείς δεν είστε ανήκει. Τσιγκάνα. Είμαι τσιγκάνα δεν και είμαι περήφανη πάρα πολύ περήφανη. Κοιτάξτε αλλά πώς ξέρετε... γίνονται οι τσιγκάνοι όταν μορφωθούν, όταν τους δώσεις την ευκαιρία. Όταν δεν τους έχεις πεταμένους στα σκουπίδια, αυτή είναι μια τσιγκάνα εδώ πέρα που βλέπετε. Ακούστε, όχι, όχι. Αμόρφωτοι εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, με συγχωρείτε. Γιατί πολύ φοβάμαι. Εξυπηρετούν άλλους σκοπούς όταν είναι αμόρφωτοι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολα να εξαγοράσεις την ψήφο τους. Όχι, όχι, άλλο εννοεί. Ότι εμείς τους αγαπάμε γιατί παίζουν τα κλαρίνα τους, γιατί πουλάνε τα χαλιά τους, γιατί κρατάνε τα έθιμά τους, γιατί είναι βεδουίνοι του κόσμου. Αλλά ξέρετε όμως ότι σαν εμένα. Γιατροί, δικηγόροι, λογιστές και πολύ πρόσφατα και πολιτικοί. Υπάρχουν πολλοί. Μ' ακούσατε τι σας είπα. DNA στον Πρωθυπουργό και Αρχηγό του κομμάτου σας. Να δούμε αύριο για τη Μαρία που είναι τσιγκάνα. Αν είναι τσιγκάνα και είναι έτσι τα πράγματα, θα ενδιαφερθούν όλοι αυτοί οι ευαισθητοποιημένοι. Εγώ στον Πρωθυπουργό μου θα πω ότι μόλις ακούσουν ότι είναι τσιγκάνα, θα την κάνουν όσο όμορφη κι αν είναι. Στον Πρωθυπουργό μας εγώ θα πω ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να μπουν άνθρωποι που εκπροσωπεύουν αυτή την κοινωνική ομάδα μπροστά, ενδεχομένως στη Βουλή, έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και υπήρχαν και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Κυρία Κουντούρα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, κύριε Τριανταφυλόπουλο, είναι ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε συναντηθεί σε πάρα πολλές εκπομπές μιλώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ξέρετε ότι ήμουν και στην Επιτροπή Ισότητας και έχω αρκετά ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά όσο αφορούσε το θέμα, την νομοθεσία των υιοθεσιών, που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ. Ο νόμος του 76, που μετά τροποποιήθηκε το Μάιο του 2013, άφησε κάποια άρθρα, τα οποία δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, με το πώς θα πηγαίνουν να δηλώνουν τα παιδιά. Και το μόνο που χρειαζόταν ήταν δύο μάρτυρες, μία δήλωση και έτσι ξεκίνησε η παρανομία η συγκεκριμένη των δύο γονέων που κάθε τρεις μήνες πήγαιναν και δήλωναν, γιατί είχαν το δικαίωμα αυτό από το διάτρητο νόμο, τα παιδιά. Υπάρχει μία παρανομία εδώ από την πλευρά του ζευγαριού. Και φυσικά ο πατέρας, από ό,τι μάθαμε, είχε και θέματα με τη δικαιοσύνη νωρίτερα. Όμως, αυτή η ευαισθησία που έδειξαν σήμερα το κράτος για αυτό το κοριτσάκι, θα έπρεπε να το δείξουν, και αυτό το λέω με πολύ πάθος, γιατί έχω στενοχωρεθεί πάρα πολύ δύο μέρες που παρακολουθώ αυτή την ανισότητα, για τα παιδάκια στο νηπιοκομείο της Καλλιθέας, 28 παιδάκια που αν θα κλείσει θα μείνουν στο δρόμο. Θα είμαστε αύριο εκεί μαζί, μην φοβάστε. Ακριβώς θα πάμε και εκεί, το ξέρω. Σας θυμάει και ιδιαίτερα, γιατί άκουσα ότι αύριο ο πρόεδρός σας θα πάει ακριβώς στο νηπιοτροφείο. Θα πάμε ο κύριος εκεί, Καμένος. Ο κύριος Καμένος, θα πάω και εγώ και θα είμαστε μια αποστολή από αρκετούς βουλευτές. Είναι ένα θέμα που μας έχει συγκλονίσει και ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο το θέμα αυτό που αναδείξατε στην εκπομπή με τους σεισμόπληκτους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί 14 χρόνια, τους μεταφέρανε κιόλας και περιμένανε να πάρουν ένα σπίτι. Η υπόσχεση ήταν ότι μείνετε τώρα εδώ προσωρινά, αλλά θα πάρετε ένα σπίτι. Και αντί να έρθει το σπίτι, ήρθε η έξωση. Εγώ άκουσα σήμερα σε πολλές εκπομπές και κάποιους εκπροσώπους από την κυβέρνηση που βγήκανε και είπαν ότι μα υπάρχουν τα μέσα να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια να πάρει το παιδάκι της, αν πραγματικά οι γονείς αφήσαν το παιδάκι γιατί δεν μπορούσαν να το θρέψουν και υπάρχουν και προγράμματα κλπ. Ποια προγράμματα? Εμένα στο γραφείο μου έρχονται άπειρες, άγαμες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες και δεν μπορούν να
Όχι να ζήσουν, όχι δεν έχουν κάποιο επίδομα, όχι δεν υπάρχει κάποια πρόνοια, ούτε καν την προτεραιότητα στους παιδικούς σταθμούς για να μπορέσουν να αφήσουν τα παιδιά τους να ψάξουν αν μη τι άλλο για εργασία. Κύριε... Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι νόμοι υπάρχουν, δεν λειτουργούν, δεν εφαρμόζονται, υπάρχουν πολλά κενά και δυστυχώς θα συμφωνήσω και θα κλείσω με αυτό ότι δημιουργούνται γεγονότα για να καλύψουν άλλα πολύ πιο σοβαρά γεγονότα. Κύριε Νούκα, εγώ να πω κάτι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, από την Παρασκευή που αυτή η ιστορία βγήκε στη δημοσιότητα, εμένα μου έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ερωτηματικό. Τα Φάρσαλα, από ό,τι ξέρουμε, είναι μια μικρή πόλη σχετικά, έτσι δεν είναι? Κουμόπολη. Πόσο κατοίκους έχει? Πρέπει να έχει γύρω στους 20.000 κατοίκους. 20.000 γνωστά για τα φαρβά τους. Όλοι αυτοί οι φορείς που βρίσκονται, και εγώ να ξεκινήσω από την αστυνομία, είπε ο συνάδελφός μου πριν, ότι κάποια στιγμή είδε το παιδάκι μαζί με τη μαμά του, τη φερόμενη τέλος πάντων, μαμά του και μπαμπά του, και τα άλλα τα αδερφάκια του, στα δικαστήρια. Εκεί δεν τους είδε κανείς. Εισαγγελείς, ανακριτές, δικαστές, δικηγόροι, υπάλληλοι, κάποιος να κινηθεί. Είπε ότι ήταν και ένας αστυνομικός εκείνη τη μέρα εκεί. Βεβαίως. Η αστυνομία στα Φάρσαλα. Έχετε αστυνομικό τμήμα εκεί? Βεβαίως. Δεν το ξέραν το παιδάκι. Πήγαινε, άκουσα που λέγανε ότι πήγαινε σχολείο. Το πήγαινε στους γιατρούς, οι γιατροί που το εξέταναν. Γιατί αυτός ο πανικός σήμερα. Συγγνώμη λίγο, κύριε συνάδελφε, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Γιατί αυτός ο πανικός όλο σήμερα, όταν ήταν κοινό μυστικό εκεί, ότι υπάρχει ένα παιδάκι ξανθό μέσα σε αυτή την οικογένεια? Καλά, δεν το συζητάμε ότι εννοείται υπάρχουν και ξανθά παιδάκια τα οποία είναι Ρωμά. Δηλαδή. Εμένα... Δεν είναι λίγο αυτή η υποκρισία τραγική? Να σας πω, και αν βρέθηκε μια οικογένεια Ρωμά... Που μα τόσο καιρό τι κάνανε, το παιδάκι εκεί είναι 3-4 χρόνια, πόσα χρόνια είναι, 5. Που ανέλαβε, ένα λεπτό, ένα παιδί που θα ήταν στο δρόμο, αβοήθητο και καταλυμμένο γιατί οι γονείς αδυνατούσαν. Τώρα θα πω και κάτι. Αντί να εξάρουμε τη χειρονομία, όχι, δεν ξέρω αν είναι μεγαλοψυχία, πρέπει να το κάνουν για τις επιδοτήσεις. Εγώ λέω τη χειρονομία να πάρουν αυτό το παιδί να το ταΐζουν, γιατί δεν ήταν ούτε παρατημένο, ούτε αποστεωμένο, ούτε βρώμικο, ούτε τίποτα. Ήταν ένα παιδάκι στο οποίο βεβαίως οι φοβεροί ρεπόρτερ παρατήρησαν ότι του είχαν βάψει τα μαλλιά. Και το ότι άκρινες από τα μαλλιά του, λες και δεν... εντάξει, είναι μια παρατήρηση κι αυτή. Αλλά έλεος ρε εσείς, detective. Λοιπόν, να συνεχίσω. Και κάποια άλλα πράγματα που δημιουργούν σοβαρότατα ερωτηματικά κατά πόσο τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαπράξει το αδίκημα της αρπαγής είναι, πρώτον, το παιδάκι κυκλοφορούσε δημόσια, πήγε στο σχολείο. Αν υπήρχε αρπαγή, το παιδάκι αυτό θα το είχαν δώσει καταρχήν. Αν δείτε κάποιες μελέτες και κάποιες έρευνες που γίνανε και στατιστικές κυρίως, τι τα κάνουν αυτά τα παιδάκια όταν πραγματικά τελείται το αδίκημα της αρπαγής για να πουληθούν αυτά τα παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει παιδί που να πουλήθηκε 5 ή 6 χρονών. Κύριε Χακάμια, αν αυτό είναι το παιδί τώρα, είναι θύμα του πανικού και της δημοσιότητας και δεν είναι στο γνωστό του περιβάλλον που θα του άρεσε μιλώντας τη γλώσσα του. Η εμπειρία, αυτό είναι το μόνο. Για βέβαια. Πείτε μου, τι μπορεί να... Γιατί ακούσαμε τους διάφορους αυτόκλητους σωτήρες του παιδιού σήμερα στα δελτία. Τι μπορεί να σημαίνει? Ελπίζω ότι θα το προστατέψουν από όλη αυτή τη δημοσιότητα οι άνθρωποι που το φροντίζουν αυτή τη στιγμή. Άλλο λέω, το παιδάκι όμως ανέβει από το φυσικό του περιβάλλον. Το χώρο. Κάθε του, παιδί, τη γλώσσα του, όταν το αποκόπτεις του, αυτούς που αντιλαμβάνεται ως γονείς. Όλα τα παιδιά, όταν τα αποκόπτεις από το περιβάλλον τους, είναι λογικό να βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον αρχικά. Αν κατάφεραν να το αγκαλιάσουν μέρα με τη μέρα, αν μη τι άλλο δεν θα του αφήσει τραύματα. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχει μια καλή τύχη να πάει στους γονείς του. Αυτό το παιδάκι... Αν οι γονείς για αυτό το παιδί που το αγαπάνε πραγματικά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα... όχι σήμερα, με τη σημερινή ημέρα, που μέχρι σήμερα το φρόντιζαν και το αγαπούσαν, μακάρι να είναι εκεί, όπου τα αγαπάνε πραγματικά. Επειδή κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά, γνωρίζετε ότι τα παιδιά αρχίζουν και καταλαβαίνουν από την κοιλιά της μάνας τους και όχι όταν γεννηθούν. Αυτό λέει η επιστήμη. Το παιδάκι αυτό, αν πήγε στα 2 του χρόνια, αν άλλαξε οικογένεια, θα έχει υποστεί... κάποια, έτσι, έναν τραυματισμό ούτως ή άλλως. Να φάει δεύτερο σοκ τώρα και ξαφνικά να βρεθεί
να τρέχουν από πίσω του διάφοροι μυστήριοι τύποι, να το αποκόπτουν από το περιβάλλον. Να το κοιτάνε στα πόδια. Φαντάζεστε ότι θα έχει γίνει ένα δεύτερο έγκλημα εκεί που αναζητούμε εμείς το έγκλημα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ τραγικό αν επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία μας είπε ο άνθρωπος από το Σαντάνσχε. Θα είναι πραγματικά τραγικό. Όσο πιο γρήγορα δοθεί μια λύση σε αυτό και έχουν τις απαντήσεις, τόσο πιο εύκολα θα περάσουν και όλα αυτά για το παιδί. Ελπίζω η αποκοπή του από το περιβάλλον του να μην ήταν τόσο βίαιη όσο έχει ακουστεί. Δείτε τι έλεγε ο παππούς του Μπεν στην εκπομπή μας πριν από πολλά χρόνια. Δείτε, ο παππούς του μικρού Μπεν είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας για τον Μπεν που χάθηκε στην Κόρτο 1991, ο οποίος ήταν έξαλλος με τις αποκαλύψεις εκπομπής τότε για τις αγοραπολισίες. Δείτε το. He arrived on Kos 3 months previously with his mum Kerry. And he was fine and everything was going all right. We were all working. I was restoring a farmhouse for an Australian Greek guy. And on the day that Ben disappeared, my wife and my youngest son, Daniel, they came visiting me at work. And we was having lunch inside. And then Chris, that's my wife, and Danny, they joined us for lunch, and Ben was playing inside and outside and running in and out, in and out the door and everything, playing with the ammo, with the sand, sorry, and tools and everything, water. And then my eldest son, Stephen, there was no work for him that day, so he decided to go for a swim and a beer and that. So he left on his motorbike, and he told us afterwards that Ben got up to follow him, because he was always taking him for rides on the bike, and he was always on the motorbike, Ben. And he told him to stay where he was and go back to Grandad. And he stayed. And then Stephen left. So we can only assume that that Ben followed the motorbike. Well, it was only minutes, 3 minutes, 2 minutes, I don't know, when my wife Chris realized that that Ben was quiet and he was no longer coming in and out, in and out. So she went outside and he wasn't there. So I looked all the way down the fields. Michaelis, that's the Australian guy, Greek guy, he searched at the back of the house, the farmhouse, and Chris, she went down the lane as far, but she only went as far as she thought Ben could have got in the short space of time he had. And she never went to the bottom. So we foolishly assumed that Stephen had taken him on the motorbike. Everyone, Michaelis, Chris, that was the only explanation. Well, what a stupid thing to do, fancy taking him without telling us. And then, of course, it was 3 hours later when we found Stephen, and he never took Ben's. I would also like to know about the presence of gypsy people on the island. Oh, there's many gypsies on Kos, because it's a very high tourist area, in tourist island, and they sell everything from kitchenware to tables and chairs to καπούζι. Everything. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Έντι Νίνταμ που είναι δίπλα μου εδώ και θα ήθελα να τον ρωτήσετε να δούμε τι απαντάει ο ίδιος για όσα άκουσε μέχρι τώρα και παρακολούθησε από αυτή την εκπομπή. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου. Έχει τόση αγωνία και είναι δικαιολογημένος πλέον να ανησυχεί ότι ο γονός του έχει πέσει σε αυτό το κύκλωμα. Well, in my opinion, while ever these people at the top are protected, then no child is safe. And όταν προστατεύονται όλοι αυτοί οι μεγάλοι θύνοντες. And also, if this country isn't aware of this very big problem, it's like a cancer, and it starts in one place and it spreads. Οι αρχές είναι ενήμερες ή ο κόσμος για ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα πλέον σε αυτόν τον τόπο. Ασφαλώς. Έχει πάθει σοκ με αυτά που έχει ακούσει και έχει μάθει αυτές τις μέρες. Και τι θα γίνει παρακάτω. Και βέβαια εμείς δεν ξέραμε όλα τα στοιχεία τα οποία είχαν εδώ στην εκπομπή. Ακούγοντας τώρα. Έχω να τριχιάσει. Εγώ ήδη έχω να τριχιάσει. Τι θα γίνει παρακάτω. Συγγνώμη. With the information that we have about
this particular child selling gang going into Europe, then this lawyer and the doctor, they want arresting. And I want that lawyer arresting, taking in and questioning professionally and thoroughly. Λέει για τον Χατζη Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ο δικηγόρος αυτός, που είναι επικεφαλής ενός κυκλώματος και θέλει να συλληφθεί. Για να εξεταστεί. Για τον Μπεν θέλουμε να εξεταστεί. Για να μπορέσουν να τον ανακρίνουν. Να προτείνει στον εισαγγελέα. Βεβαίως, διότι επειδή έχει ενημερωθεί ο κύριος Νίντεμ ότι μέσα στις δισκέδες του, εκτός από τις 273 αυτά περιστατικά, βρέθηκε ένα κομμάτι κωδικοποιημένο, σκέφτεται και πολύ ορθώς γιατί να μην είναι και το εγγόνι μου μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως, και θέλει να συλληφθεί για να ανακριθεί. Για να επαγγελματικά και επίσημα, όχι έτσι. Μα είναι της Εκκλησίας όμως ο άνδρος, he's a man of the church. Μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, φυσικά, αυτό εννοεί. Μάλιστα. Είδε πόσα χρόνια πέρασαν, δεν το είχε καταλάβει τη φάτσα μου. Τόσα πολλά χρόνια ψάχναμε το θέμα. Και εσείς είστε σίγουρος ότι έχετε δει τον μικρό Μπεν στη Λάρισα? Έτσι μου είπε το παιδάκι. My name is Ben. Πού το βρήκατε αυτό το παιδάκι? Στο μπράβλιο του νοσοκομείου. Πάλι σε νοσοκομείο, είδατε? Τι πάλι? Ενώ και, το... και η μικρή Μαρία εκεί σε ένα νοσοκομείο την είδαν οι άνθρωποι, οι μάρτυρες. Γιατρέ, εσείς ήσασταν στο νοσοκομείο που εργαζόσασταν, ναι, της Λάρισσας? Ναι. Πριν πόσα χρόνια, γιατρέ? Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να πω. Περίπου. 15-20, ξέρω εγώ. Ήταν γνωστή η ιστορία του μικρού Μπεν? Τη γνωρίζατε, γνωστή ήταν, εσείς τη γνωρίζατε? Εγώ ήμουν τότε άρρωστος, είχα δισκοπάθεια και δεν μπορούσα να περπατήσω και καλά κλπ. Είχα διαβάσει την εφημερίδα ότι χάθηκε ένα παιδί, αλλά δεν θυμόμουν πώς το λέγανε Μπεν. Με τι αφορμή σας είπε το παιδάκι «My name is Ben»? Τίποτα. Αυτό καθόταν δίπλα στον τοίχο και εγώ πήγαινα να ανεβώ τις σκάλες και με κοιτούσε και μου λέει «My name is Ben». «Ω, λέω, your name is Ben». «Where are you from?» Δεν του είπατε? Δεν του είπα τίποτε άλλο, με κοίταζε, δεν μου λέει. Εγώ είμαι ζορισμένος ήμουνα και λοιπά και δεν ήξερα ότι το παιδί που χάθηκε. Απευθυνθήκατε ήταν... όμως στις αρχές κάποια στιγμή? Αργότερα. Mm. Αργότερα, γιατί είδα ένα, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο, ένα παιδάκι το οποίο έτρεξε προς εμένα και το... μια γυναίκα έτρεξε από πίσω, το χτύπησε στον πισινό και το πήρε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν το ίδιο. Το παιδάκι που είπε «My name is Ben». Ε? Το παιδάκι που είπε «My name is Ben» το πήρε η γυναίκα? Δεν είμαι σίγουρος αν είναι το ίδιο παιδί. Γιατί... Και αν συνοδευόταν από... Σας θύμισε κάτι η φυσιογνωμία που είδατε τώρα το παιδάκι αυτό με το παιδάκι που είχατε δει τότε? Αυτό ναι, το έχει καταθέσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι... Ήταν ξανθό, μελαχρινό, πώς ήταν? Προς το ξανθό λιγάκι. Προς το ξανθό, γιατί ήταν καστανόξανθος. Πείτε μου κάτι. Όταν ειδοποιήσατε την αστυνομία, γιατί το κάνατε, πόσο καιρό αργότερα? Το έκανα αργότερα, ναι. Όταν είδα το άλλο παιδί που έτρεξε και λοιπά, λέω μήπως είναι το ίδιο και τότε πήγα. Πόσο καιρό? Τρεις-τέσσερις μήνες. Τρεις-τέσσερις μήνες. Το πρώτο παιδάκι συνοδευόταν από κάποιον ήλικα, αυτό λίγο να μας πει. Ναι, αυτό το παιδάκι που είπε, δεν το είδε. Ήταν μόνο του. Δεν είδε, αυτό είναι το θέμα. Έκανε εντύπωση ότι μου μίλησε εγγλέζικα και ήταν Μάρτιος, ήταν βροχερός καιρός, κρύο έκανε. Λέω, στη Λάρισα Μάρτιο, οι Άγγλοι δεν έρχονται. Τουρίστας, λέω, Μάρτιο και στη Λάρισα και λοιπά, μου φάνηκε περίεργο. Αλλά λίγο ακόμα, αν η περιέργειά σας... Ναι, είχα το πρόβλημα με τις υγείας μου. Το κατάλαβα, δεν... το κατάλαβα. Αυτό. Πονάγατε, είχατε εκεί την ώρα την έννοια σας. Λοιπόν, θέλω... Κύριε Βαγγελόπουλε, όμως καλή είναι αυτά, αυτό το σύριαλ το οποίο φτιάχνουμε, καλό είναι. Αλλά να το θέσουμε και λίγο πολιτικά. Δεν τον αφήνω εγώ. Ναι, θα τον ρωτήσω για το άλλο το παιδάκι. Τον Αλέξη Μητρόπουλο. Αλλά πριν πάμε στον Αλέξη Μητρόπουλο. Εδώ καλά έβαλε η κυρία Κουντούρα. Πολύ καλά το έβαλε το θέμα. Έχουμε παιδιά μεταναστών που είναι στην Ελλάδα 200.000. Έχουμε παιδιά τα δικά σας, τα οποία είστε καμιά 300.000. Είναι καμιά 60.000. Δεν θα είναι. Τόσο είναι, μπράβο, 60.000. Έχουμε τα παιδιά του τράφικινγκ, τα οποία πόσα έχουν. Με χαρτιά, 1.000. Έχουμε τα παιδιά τα οποία είναι ανάπηρα. Πόσο είναι το ποσοστό? 1,1.
είναι της τάξης γύρω στις 20.000. Έχουμε τα παιδιά τα οποία είναι των προσφύγων και έχουμε και τα παιδιά του δρόμου. Και τα παιδιά του δρόμου. Διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και ανάλγητη πολιτική. Αν είναι έτσι λοιπόν, και όχι κατά το έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, όπως ο Έλληνας βιοτέχνης από το Σαντάξι της Βουλγαρίας μας είπε νωρίτερα, τότε πρέπει να έχουν βρεθεί οι βιολογικοί γονείς αυτού του παιδιού που κατά την μαρτυρία του είναι τσιγκάνοι και οι δύο, ξανθός ο πατέρας, μελαχρινή μητέρα, για να δώσουμε γελαχρώματα. Και φτάσαμε. Και βεβαίως αύριο θα γίνει μια κινητοποίηση γενναία προκειμένου να βρεθούν οι βιολογικοί γονείς, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι θα είναι και στη διάθεση των αρχών για τεστ DNA για τα υπόλοιπα που απαιτούνται ούτως ώστε... Μήπως φοβηθούν να εμπλέξουν, α? Εξαφανιστούν. Σας μοιάζω να φοράω καλσόν και τα κούνια για να πάρω τέτοιες δουλειές. Λοιπόν... Και τώρα, επειδή μου έδωσε την αφορμή, να αφήσω λίγο τη μικρή Μαρία για να πάω στο μικρό Αλέξη. Καλά, εγώ θα ντρεπόμουν να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει βγάλει ένας δημοσιογράφος για να βουλευτεί μου ένα τέτοιο θέμα, να υπάρχει μια αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για κάτι το τόσο απαξιωτικό, δηλαδή για καταδίκη, για απάτη, για καταδίκη, αυτού του είδους, η οποία μάλιστα δεν μετετράπη σε ποινικό αδίκημα, διότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και η υπεξαίρεση δεν κατέφυγαν στα ποινικά δικαστήρια. Δηλαδή, ποιοι, οι συναδελφοί του. Θα ντρεπόμουν επίσης να έχω στις τάξεις μου ένα βουλευτή, το οποίο επευλήθη πρόστιμο από το ΣΔΟΕ, γιατί απέκρυψε ένα ολόκληρο εκατομμύριο την ώρα που οι μικρές Μαρίες του κόσμου σέρνονται από εδώ και από εκεί και πεινάνε. Και ξαφνικά να βλέπω εγώ στα μέσα κάλυψη στο βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα τέτοια. Εγώ αυτά περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και σας, εγώ από αριστερά σας τη βγαίνω, όχι από δεξιά, καταλάβατε. Γιατί υπάρχουν και δεξιοί που επιχαίρουν τώρα και σου λέει ας τους να μπουν σε καμιά τέτοια περιπέτεια, να αρχίσουν να κουκουλώνουν τις βρωμιές τους όπως και εμείς τις δικές μας. Και δεν θα μ' άρεσε αυτό καθόλου. Εγώ έχω να πω τρία πράγματα. Φυλακή στα νιάτα του. Ένα. Αντιμνημονιακό στην πρακτική του. Δύο. Γνώστης καλός στο αντικείμενό του. Τρία. Όσο αφορά για το θέμα των χρημάτων, το ότι σήμερα έχουμε 50.000 κόσμο απ' έξω και έχουν ελέγξει μόνο δύο η κυβέρνηση. Δύο έχουν ελέγξει. Τουλάχιστον αυτός τα έφερε τα λεφτά μέσα. Ένα σημείο είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντησή σας? Όχι. Δεν είναι αυτή η απάντησή μου. Έχω εδώ να πω κι άλλα. Δηλαδή όταν η δεξιά κατέβαζε το Βουλγαράκι, το νόμιμο δεν είναι και ηθικό, όχι. Τότε και λαϊδάγατε. Και έχω να πω κι άλλο. Όσο αφορά δε. Και για την άλλη ιστορία τελικά, τα χρήματα αυτά αν με αποδείξεις τα έδωσε και πρέπει να φορολογηθεί ή όχι, αυτά το δείξει η δικαιοσύνη και σιγά σιγά θα λοιπόν, πάει. Σιγά σιγά. Εγώ σας ήθελα λίγο πιο γρήγορα. Όπως βιάζεστε να πάτε στην εξουσία, αν βιάζεστε ή μας δουλεύετε. Διότι το νόμιμο δεν είναι και ηθικό του Βουλγαράκη. Εδώ ανατρέπεται. Είναι και παράνομο. Έχει καταδικαστεί. Έχει αποφανθεί αμετάκλητα ο Άριος Πάγος, είναι και απαράδεκτο να περιμένω εγώ εσείς σιγά σιγά να την πάτε τη δουλειά όταν αμετάκλητα έχει καταδικαστεί και είναι και ανήθικο να έχει 1 εκατομμύριο στην τσέπη γιατί άλλος ο δικηγόρος, ένα αδελφός του που πήρε το εκατομμύριο πλήρωσε 450.000 όπως με διαβεβαίωσε εφορία. Άλλος ήταν βλακάς.
Ασφαλώς και η φορολογία πρέπει, όλοι είμαστε ίσοι και έτσι πρέπει να γίνεται. Όχι. Δεν επαναπατρίστηκαν τα λεφτά του αλουνού. Απ' έξω ήρθαν και για τον καθένα από ένα εκατομμύριο. Γιατί ο ένας πλήρωσε 450 χιλιάρικα στο εκατομμύριο. Αυτό θέλει μια διελεύκαση που πιστεύω ότι ο Αλέξης Μητρόπουλος αξίζει τον κόπο το να καλέσει εδώ και θα σου δώσει απάντηση. Αρ' ποιο να καλέσουμε εδώ, δεν βγαίνει στο τηλέφωνο να τον καλέσουμε εδώ. Πάτε καλά. Έχετε αστειεύεστε. Εσείς να τον καλέσετε εκεί, να του πείτε δεν μπορείς να είσαι βουλευτής μας όταν έχεις τέτοια παξιωτική καταδίκη από τον Αριοπάγο για τέτοιο θέμα και πέφτει και το πρόστιμο του ΣΔΟΕ και εμείς πάμε να μαζέψουμε το λαό και να του πούμε έτσι θα έρθετε να σώσετε τον ελληνικό λαό από το θέμα του. Με αυτόν τον τρόπο. Εγώ εκπλήσωμαι γιατί από τον Μιχαηλογιαννάκη τουλάχιστον ο οποίος κατακεραυνώνει τους πάντες και τα πάντα περιμένει άλλη συμπεριφορά. Γι' αυτό είπα. Τι είπα. Ότι το ιστορικό του φυλακή στα νιάτα του αντιμνημονιακό και γνώση του αντικείμενό του είναι πασιβανές. Επαναπατρισμός όταν δεν γίνονται. 13.000 offshore εταιρείες έχουν ελέγξει 3. Κατάντια που γίνεται εκεί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να του πεις το αντίθετο. Ναι. Όμως, όσο αφορά για το ζήτημα των αποδείξεων ή όχι των χρημάτων που άλλοι πλήρωσαν ή όχι, πάλι κάνω πρόκληση. Κάλεσα τον εδώ να σου δώσω ο ίδιος απάντηση. Και η αμετάκλητη απόφαση για πάτη και επεξαίρεση του Αριουπάγου δεν σας αφορά. Τη δικαιοσύνη δεν τη σέβεστε εσείς. Τη σέβομαι τη δικαιοσύνη. Τέτοια απόφαση στη Γαλλία θα σήμαινε έξω από την πολιτική διαβίου. Τέτοια απόφαση στην Ιταλία θα σήμαινε έξω από την πολιτική διαβίου Μπερλουσκόνη. Για την εφορία που δεν πλήρωσε. Τέτοια απόφαση στην Κένια πιθανόν θα σήμαινε στην πολιτική, έξω από την πολιτική διαβίου. Στην Ελλάδα όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν σημαίνει έξω από την πολιτική διαβίου. Επομένως, δεν έχουμε να ελπίζουμε σε τίποτα. Αυτό μου λέτε τώρα. Αυτό το συμπέρασμα βγάζω εγώ. Εγώ έκανα μία συγκεκριμένη πρόταση. Ο ίδιος να σου απαντήσει. Εγώ είμαι κακοήθης, είμαι φασίστας. Δεν είσαι καθόλου φασίστας. Φαίνεται είμαι και χρυσαυγίτης, χωρίς να το ξέρω. Ούτε χρυσαυγίτης είσαι. Τότε... Λεμεντόπεδο είσαι, ομάτα λες. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Με τον ίδιο και θα το κουβεντιάσεις. Το δεύτερο αυτό με το εκατομμύριο είναι και σοβαρότατο ποινικό αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα. Τι συζητάμε τώρα. Τι λέτε απόφλεξη τώρα. Εισοδήματος πάνω από 150.000 ευρώ. Ακούστε, αν έχεις πολεμήσει τη Χούντα, φαίνεται ότι αρχεί μόνο αυτό το διαβατήριο, μετά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις στη ζωή σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια ανοιχτά διαβατήρια. Δεν θα πρέπει μάλλον να υπάρχουν μόνο τέτοια ανοιχτά διαβατήρια. Που όλοι οι Έλληνες διαπιστώσαμε, εγώ είχα πατέρα στην εξορία και στη φυλακή επί Χούντας. Ότι αυτοί οι οποίοι έστω και κατεφημισμών ταλαιπωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας, εξαργύρωσαν πολύ γρήγορα τα γραμμάτια τους, αντί να συνεχίσουν τον αγώνα και μετά τη Χούντα. Και έχουμε το φαινόμενο της άθλιας γενιάς της μεταπολίτευσης, η οποία δείτε που οδήγησε τον τόπο, με αυτήν όμως την νοοτροπία. Ποινικοποιείται την πολιτική ζωή του τόπου, μας πολεμάτε με βρώμικο τρόπο, έχουμε αγώνες και περγαμηνές εμείς. Δεν είναι έτσι, κύριε Μιχαηλίδη. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική ζωή. Όχι. Αυτά είναι αδικήματα. Όχι. Εμείς θέλουμε ανθρώπους καθαρούς. Θέλουμε ανθρώπους εθελοντές. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν ούτε το μισθό τους από το κοινοβούλιο για να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν τη ζωή τους. Θέλουμε ταλιμπάν της νομιμότητας. Θέλουμε ανθρώπους και δημάρχους οι οποίοι δεν παίρνουν χρήματα για να κάνουν έργα τα οποία ποτέ δεν φτάνουν στις κοινωνικές ομάδες για τα οποία τα έχουν πάρει, όπως ήταν η στεγαστική αποκατάσταση και σήμερα διώχνουν τσιγκάνους από οικισμούς καταβλισμούς που μένουν 20 χρόνια και όπου όμως οι δημάρχοι έχουν πάρει τα χρήματα για να κάνουν έργα. Θέλουμε τέτοιους πολιτικούς που να έχουν πολιτική ηθική και να υπερασπίζεται τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την Πέμπτη στη Ζούγκλα θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας και χαρά σας.